Karimera, buongiorno, good morning, bonjour. We are starting now in Elafonisos, one of the best islands in the Mediterranean Sea, the fifth ecological sustainable symposium. And this year, for the first time, we have together a eco gastronomy symposium and eco art symposium. You translate. Καλημέρα σας, buongiorno, good morning, bonjour. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα στην Ελαφόνισο σε ένα από τα καλύτερα και ομορφότερα νησιά της Μεσογείου. Το πέμπτο οικολογικό συμπόσιο και φέτος μάλιστα για πρώτη φορά θα έχουμε ένα συμπόσιο το οποίο θα είναι μεικτό, θα έχουμε και οικολογία και γαστρονομία και τέχνη. This time, with our website, we are connected on a worldwide basis. And just to be aware that we have 125 countries that follow our website. So I believe it is the first time that one symposium in Elafonisos could have so big audience around the world. We have, why we decide to have a 6-day symposium? Because we believe that the objective is to have a presentation and after to have a discussion and to have an opportunity to see what could be a better future for our island. We'll have a very important personality that will be with us, starting with the mayor of Elafonisos, that is Mrs. Efidiaru. We'll have from the Periferia, by Zoom, just our governor, Nikas, they will give the welcome. And physically here will be the three vice governor from Laconia, from transport and infrastructure, and from culture and tourism. Please. Υπάρχει κάτι διαφορετικό λοιπόν με αυτό εδώ το συμπόσιο και αυτό είναι ότι μιλάμε για ένα συμπόσιο το οποίο είναι διεθνές στη βάση του. Συμμετέχουν διαδικτυακά περίπου 25 χώρες και μάλιστα είναι νομίζω το τρίτο συμπόσιο στην Ελαφόνισο που έχει ένα τόσο μεγάλο κοινό. Θα έχουμε 6 ημέρες εργασιών και ο λόγος είναι ότι θέλαμε σε αυτές τις 6 ημέρες να έχουμε παρουσιάσεις, στη συνέχεια συζητήσεις επί των παρουσιάσεων και όλα αυτά για να έχουμε μια ευκαιρία προκειμένου να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει για το νησί μας. Θα έχουμε μαζί μας πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ήδη βρίσκεται εδώ η Δήμαρχος της Ελαφωνήσου, κυρία Θηδιάρου. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και θα έχουμε επίσης και αντιπεριφερειάρχες της Λακωνίας, μεταφορών και υποδομών, πολιτισμού και τουρισμού. We'll have also one day with the mayor of the, what I could say, more advanced island in ecology, and we try to have from them their best practice in order to share together. And physically, they will hear the mayor of Milos and also the mayor from Astipalea. Today, we will have the mayor of Tricala that will be connected with us. Why Tricala? It's not an island, but is well known that Tricala is one of the more advanced in Greece city about ecology, about the circular economy, about to have real, a new way of doing, and it is one example for all Greece. Please. Θα έχουμε μαζί μας δημάρχους από τα πλέον προηγμένα νησιά της Ελλάδας σε όλα τα θέματα που άπτονται της οικολογίας. Μάλιστα, σήμερα θα έρθουν εδώ οι δήμαρχοι της Μήλου και της Αστιπάλαιας. Θα έχουμε και διαδικτυακές συναντήσεις με άλλους δημάρχους από νησιά
Και θα έχουμε σήμερα μαζί μας και τον Δήμαρχο των Τρικάλων. Θα μας πείτε γιατί τα Τρίκαλα γνωρίζουμε ότι δεν είναι νησί, ναι, αλλά είναι από τις πλέον προηγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, όσον αφορά τόσο την οικολογία όσο και την κυκλική οικονομία, και σαφώς αποτελούν ένα πολύ καλό πρότυπο για νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιτεύξουμε πράγματα. I give just immediately the floor to Efiliaro, that is the mayor of Elafonisos. A big toast, please, Efi. Να δώσω το λόγο τώρα στη Δήμαρχο της Ελαφωνήσου, κυρία Εφηλιάρου. Καλημέρα και από εμένα. Χαιρετίζω με μεγάλη χαρά την έναρξη του 5ου συμποσίου, του 5ου Οικολογικού Συμποσίου, και είναι ιδιαίτερη χαρά φέτος να βλέπουμε ότι παίρνοντας την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, εμπλουτίζουμε την ατζέντα, εμπλουτίζεται την ατζέντα με θέματα που άπτονται πάλι της ομορφιάς της Ελαφωνήσου. Αναφέρομαι στην τέχνη και στην γαστρονομία. Δύο επίπεδα, δύο τομείς, που και εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στη γαστρονομία και στην τέχνη, διοργανώνοντας είτε εκδηλώσεις, είτε συνέδρια, είτε ημερίδες. Κυρίως για τη γαστρονομία θα πω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τόπο μας, γιατί βασίζεται σε τοπικά προϊόντα, νησιωτικά τοπικά προϊόντα. So good morning from me as well. I am very happy to be with you at the inauguration of the 5th Ecological Symposium here in Elafonisos. It is very beautiful for me to see that we are garnering from the experience that we have built so far from the previous years, and we have been able this time to enrich the agenda, not only with all the beauties of Elafonisos, but also laying the emphasis on art and gastronomy. Especially as regards gastronomy, this is a field where we in Elafonisos place the utmost importance. We have held events, we have held daily conferences, and this is something that we keep working on, because gastronomy for us is an opportunity to bring to the limelight the insular fresh produce and specialties of the island. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις καλές πρακτικές συναδέλφων δημάρχων ή και επιστημόνων σε ό,τι έχει να κάνει με την οικολογία, τη γαστρονομία, την τέχνη, και χαιρετίζω με μεγάλη χαρά την πρωτοβουλία να συμμετάσχει και ο κύριος Παπαστεργίου, διότι δεν είναι μόνο ένας πολύ καλός συνάδελφος, δήμαρχος υπηρετικής στεριάς, είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Είναι δηλαδή ο επικεφαλής, ο εκπρόσωπός μας στην κεντρική διοίκηση, στην πολιτεία. I am really looking forward to listening to all the good practices that we will hear for from other mayors, from scientific experts on the fields of art, gastronomy and ecology. And it is with a great pleasure that I am looking forward to listen to what Mr. Papastergiou has to say. Mr. Papastergiou being not only a mayor of the continental side of this region, but also the chairman of the Central Union of Municipalities and Communities, therefore our voice to the political scene. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρουσίαση του Δήμου Ελαφωνήσου, του νησιωτικού Δήμου Ελαφωνήσου. Ο Δήμος Ελαφωνήσου είναι το μοναδικό νησί της περιφέρειας Πελοποννήσου και το στολίδι της Λακωνίας. Βρίσκεται, εκτείνεται σε έκταση 22 τετραγωνικών χιλιάδων στρεμμάτων, 18 εκ των οποίων νησιωτικά, και τα υπόλοιπα 4 στην υπηρετική στεριά. Είναι από τους λίγους νησιωτικούς δήμους που εκτός από τα νησιωτικά όρια του, έχει στα διοικητικά του όρια και την απέναντι στεριά. Πούντα, Λίμνη Στρογγύλη, Παυλοπέτρη, Μάγκανο είναι τα διοικητικά όρια μας, η ευθύνη μας στην απέναντι στεριά. Μεγάλος και μικρός Σήμος, νησιά της Παναγίας, Λεύκη, Κοντογόνη, Αγλίφτης, είναι οι ομορφιές μας εντός του νησιού. Allow me to make a brief presentation of the municipality of Elafonisos. Elafonisos is the sole island in this part of Greece that covers a
total surface of 22,000 square streme, 18,000 of which are insular, and we also have 4,000 which belong to the continental part of Greece. So our administrative borders reach out, not only cover the island, but also a part of the continental side of this region. So we stretch out to Punda, Strugili Lagoon, Mavrovouni, and within the island we also have beauties that are world known, such as Simos, the large and small beach, Lefki, Panagia, and Kodovouni. Ένας τόπος ευλογημένος με πολύ φυσική ομορφιά, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και υποκαθεστώς Natura 2000. Νομίζω δεν χρειάζονται διευκρινήσεις για το τι σημαίνουν όλα αυτά. This is a site that has been blessed, truly blessed. It has been declared an archaeological site of importance, and it also falls in under the Natura 2000 network. So I believe that all this requires no further explanation. Σε αυτό το σημείο θα απομονώσω το Παυλοπέτρι, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει την τιμητική του. Το Παυλοπέτρι βρίσκεται στα διοικητικά μας όρια, όπως προανέφερα, στην απέναντι στεριά. Επρόκειτο για μία από τις αρχαιότερες βυθισμένες πολιτείες. Εκτείνεται σε μία περιοχή περίπου 60 στρεμάτων και ο αρχαιολογικός χώρος στα ευρήματα σε μία περιοχή περίπου 9 στρεμάτων. Μιλάμε για μια εποχή, για μια πόλη που καταποντίστηκε, που βυθίστηκε, κυρίως λόγω σεισμού. Αυτή είναι η πιο επικρατήσα θεωρία για το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται υποθαλάσσια. Ηλικίας 5.000 χρόνων, που σημαίνει ότι στην εποχή του Χαλκού υπήρχε ζωή, σε μια γεωγραφική θέση, σε ένα πολύ εμπορικό διάβλο, και γι' αυτό το λόγο είχε αναπτύξει 5.000 χρόνια πριν τεχνολογία, τεχνογνωσία και υπήρξε ορόσημο στην ναυτιλία, στην οικονομία, στην κουλτούρα, στην τέχνη και σε πάρα πολλά άλλα επίπεδα. I would like to refer specifically to Pavlopetri. Let us say that it is the place of honor today. It is one, it falls under the administrative borders of our island. It is, however, on the opposite shore, close to the opposite shore. It is one of the most important sunken cities worldwide. It covers a surface area of 60 streme, and the site, the archaeological site where findings have been discovered, is limited, let us call it that, to 9 streme. The most important, the prevalent theory says that the city sank due to an earthquake. However, it was alive and kicking 5,000 years ago, back in the era of copper. And we know that it was a very important commercial site. So due to its geographic location, it had developed advanced technology. It played an important part in maritime life, in economy, in culture and art. Διόροφα κτίρια, καρόδρομοι, νεκροταφείο εντός και εκτός οικισμού, σύστημα ίδρευσης και άρδρευσης, ζηλευτό ακόμη και στις μέρες μας. Πότε? Στην εποχή του Χαλκού, από τους προγόνους μας. Among the remains, we have been able to detect two-story buildings. There were paved streets for the carriages, and there was a very well-developed irrigation system and sewage system. And all that took place back 5,000 years ago, where our ancestors lived. Η ανακάλυψη της βυθισμένης πολιτείας του Παυλοπετρίου, αυτού του θαλάσσιου μουσείου, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω, ξεκίνησε το 1904 από τον Fleming. Ακολούθησαν διάφορες εξκαφές, διάφοροι επιστήμονες, γεωλόγοι, ωκεανογράφοι, διάφοροι και πολλών άλλων ειδικοτήτων και μπόρεσε το Παυλοπέτρι να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητά του, αυτή που του άξιζε. Γνωστό ευρέως έγινε από το ντοκιμαντέρ του BBC, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μπόρεσε να αναπαραχθεί σε 3D
η αναπαράστασή του. So this maritime museum was first discovered back in 1904 by Fleming. Ever since, numerous excavations have taken place, and this has allowed many experts from different scientific fields, like marine biologists, oceanists, archaeologists, geologists, to look at this place and garner knowledge and experience. So it became well known throughout the world based on following a documentary by BBC produced with the help and under the auspices of the Greek Ministry of Culture, which allowed for the world to see for the first time a three-dimensional image of what the city used to look like. Πρόσφατα, το Παυλοπέτρι συμμετείχε στο πρόγραμμα Inherit με τη βοήθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Απέκτησε το δικό του brand name, απέκτησε την ετικέτα Inheritura και μπορέσαμε μέσω αυτού του προγράμματος να υλοποιήσουμε δράσεις και ενέργειες στο Παυλοπέτρι της Ελαφωνήσου. Recently, Pavlo Petri came under the INHERIT program, the INHERIT scheme. With the help of the region of the Peloponnese and the ministry, the Greek Ministry of Culture, we were able to acquire for the Elafonisos Pavlo Petri the label INHERITURA. And this means that we were also able to carry out a great number of different actions and activities therein. Αβαθή νερά, βάθους 3 έως 4 μέτρων. Υπολείμματα στον πυθμένα της θάλασσας, αυτής της βυθισμένης θαλάσσιας πολιτείας. Αυτό που έχει συμβεί πρόσφατα είναι να τοποθετηθούν για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σημάνσεις, ενάλειες και χερσαίες. Η μία χερσαία πινακίδα αποτυπώνει σε χάρτη την περιοχή και δίνει οδηγίες για το πώς οι ερασιτέχνες δίτες, κολυμβητές καλύτερα, μπορούν να επισκεφθούν χωρίς την παρουσία δίτη αρχαιολόγου και να ενημερωθούν και να κατανοήσουν, να ξεναγηθούν στον πυθμένα της θάλασσας. We are talking about shallow waters. The waters are no more than 3 to 4 meters deep. And in those shallow waters, it is very easy to detect, to see what remains of the sunken city. For the very first time in history, signs have been placed both on land and inside the sea. One such sign on land tells amateur divers or even swimmers how they can visit and navigate the waters in order to better feel the full experience of the seabed site. Τρεις θαλάσσιες διαδρομές που καταλήγουν, που απολύγουν σε σημάνσεις στον πυθμένα της θάλασσας. Μία για τα εναπομείναντα κτίρια, η δεύτερη για τους καρόδρομους και η τρίτη στο πιο απομακρυσμένο σημείο της βυθισμένης πολιτείας του Παυλοπετρίου που καταλήγει στο νεκροταφείο του οικισμού. Three maritime routes have been designed, all having end signs. One of them is about the buildings. One sign is about the buildings that have been found. The second sign shows the place where paved roads used to be. And the third one, which is the further distance out, is the one that shows where the cemetery of the community used to lie. Ανάμεσα στις ομορφιές του τόπου μας, το Παυλοπέτρι της Ελαφωνήσου είναι η ναυαρχίδα μας. Ίσως γιατί είναι και το πρώτο σημείο που προσεγγίζει ο επισκέπτης στο νησί. Πρώτα πατάει την παραλία του Παυλοπετρίου και της Πούντας και μετά εισέρχεται στον τόπο μας. Όμως, αυτό που προτείνει το Παυλοπέτρι, το να περιηγηθούμε, να ξεναγηθούμε και να χαλαρώσουμε σε ένα φυσικό υπέροχο περιβάλλον, να κολυμπήσουμε μόνο με τη μάσκα μας, χωρίς εξοπλισμό, σας καλεί όλο το νησί να το κάνετε, στο Σίμο, στο Κοντογόνι, στην Παναγία, να γευτείτε τις μυρωδιές, τις οσμές, την αλμύρα και να χαρείτε να γίνετε ένα μαζί με τους ελαφωνισιώτες μας. Καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Είναι μεγάλη τιμή για μας
που διοργανώνεται αυτό για πέμπτη φορά εδώ και έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές με άλλους συναδέλφους νησιωτικών δήμων, αλλά και με συναδέλφους υπηρετικών δήμων, γιατί είπαμε είμαστε με το ένα πόδι στη θάλασσα και με το άλλο σε στεριά. Καλημέρα. So among all the beauties of our island, I would say that Pavlopoli is in fact our flagship, and it is also the first place where a visitor will stop. Puda also, this is the first stopping area, and then people will move over to this island. It suggests visitors, it recommends the visitors to see beauties of swimming only wearing a mask. There's no need for diving equipment. And this is also something that can be done on the island, at Stimos, at Kodogoni, at Panagia. And we would like to invite all our visitors, all our guests, to enjoy, to embrace the smells, the brine, the beauties of our island. And I would like to close by saying that, yes, it is indeed a great honor for us to have this symposium in our island for the fifth time in a row. And I'm very looking forward to listening to all the good practices and best practices that will be shared. And best practices that have to do with both sea and land, because as I said before, we are an island that is in tandem at on both sides, sea and land. Thank you very much for being with us today. Thank you a lot. I call you Afia. I believe now we have 2 minutes. We'll have the mayor of Tricala that will be with us. If you don't mind, can we introduce him together? That means that he just not yet. All right. As you set up, we introduce him. Σε λίγα λεπτά, μόλις ολοκληρωθεί και η σύνθεση, θα έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Τρικάλων, ο οποίος και αυτός θα αποτείνει ένα χαιρετισμό στο συνέδριο. Just waiting that the connection will be done. We are just 2 words in order to continue our symposium. We will have, after the presentation of the mayor of Tricala, we'll have a very important part of our symposium that we dedicated to a master plan that our architect, I call them Stavros and Rudy, have prepared in the last 6 months, and in order to see what could be the future of Elafonisos. And there will be some thought, and objective also it is to have this first draft proposal and then to have some discussion during the week on this issue, waiting that the major trigger will arrive. Εν αναμονή της σύνδεσης του Δημάρχου Τρικαίων, ήθελα απλώς να σας πω ότι κατά τη συνέχεια του συνεδρίου θα υπάρξει μια εξαιρετική παρουσίαση πάνω στο καινούριο master plan για το μέλλον του νησιού. Μια δουλειά που έχει συντάξει ο Σταύρος Ανδεδρινός μαζί με την Ρούλη τη Μπρινιακάκη. Και θα μιλήσουμε μετά από και την παρουσίαση περί των στόχων, τη συζήτηση, τι περιμένουμε για το μέλλον της Ελαφωνήσου. Εν αναμονή λοιπόν του Δημάρχου Τρικαίων.
We are still waiting, no problem. Just to let you know the today gastronomical part. It's a little bit early, but we need to think what we could do for lunch and for dinner. For lunch, and the thing in Greek, it's not really lunch. It is a colation, right? Colation. Colation. We will have, I'm Italian, and we bring from Italy very nice prosciutto from Parma. We bring some real Parmesan, 36 months old. Then we have mortadella, and then we have a gorgonzola, the one typical blue Italian cheese, in order that between one part of the important second part, we could be, due to the fact that we say that Italo-Selenicos una faccia, una razza, we will have some lunch on the Greek style and some on Italian style. I hope that our major speaker is online. Just a second. Απλώς έτσι, όσο περιμένουμε τον Δήμαρχο Τρικαίου, να σας πω ότι όσον αφορά το μεσημεριανό μας γεύμα ή κολατσιό, όπως το λέτε στα ελληνικά, έχουμε φέρει εξαιρετικά προϊόντα από την Ιταλία, καθότι και ο ίδιος Ιταλός, προσούτα από την Πάρμα, παρμεζάνα 36 μηνών, μορταδέλα και γκοργοντζόλα, έτσι για να, όπως λέτε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Αντίστοιχα λοιπόν και γαστρονομικά θα συγκεράσουμε την Ελλάδα με την Ιταλία και με άλλες γεύσεις της Μεσογείου.
hello. Finally, we get the connection, and I would like that you could be introduced by our just a second. Yes, by a mayor of Elafonisos, being both colleague, and we would like to have in the future Elafonisos taking what you're doing in Tricala, and I believe that if you could have just half of percent, 50% what you're doing, we'd be very, very happy. Θα δώσω το λόγο στην Δήμαρχο Ελαφωνήσου για να καλωσορίσει τον Δήμαρχο Τρικαίων και μάλιστα να πω ότι αν καταφέρει ο Δήμος Ελαφωνήσου να κάνει τα μισά από αυτά που έχει πετύχει ο Δήμος Τρικαίων, τότε ο Δήμος Ελαφωνήσου πραγματικά θα πετάει. Ο λόγος στη Δήμαρχο. Συνάδελφε, καλημέρα και πρόεδρέ μας. Ήδη ανέφερα ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σου σήμερα γιατί εκπροσωπείς, γιατί προεδρεύεις την Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδος. Ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλός, αν ο στόχος είναι να κάνουμε τα μισά από αυτά που κάνει ο συνάδελφος. Εγώ θεωρώ ότι και το 1 δέκατο, όντας πάλι πολύ υπηκής, αν καταφέρουμε να προσαρμόσουμε εδώ στο νησιωτικό μικρό δήμο μας, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Ωστόσο, είμαστε ευτυχείς και μόνον που ο κύριος Παπαστεργίου προεδρεύει τη ΣΚΕΔΕ, είναι πάντοτε στο πλευρό μας, και η φωνή μας έχει γίνει πιο δυνατή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την παρουσία σου σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για την Ελαφώνησο να συμμετάσχεις στο 5ο Οικολογικό Συνέδριο, Συμπόσιο, που διοργανώνεται από την Οικολογική Ομάδα, από το Σύλλογο του Ενρίκο Τόγια. Ωστόσο, αφού μου δίνετε το βήμα, κάνω ανοιχτή πρόσκληση να μας επισκεφθείς με τη φυσική σου παρουσία. Την καλημέρα μου. So first of all, dear colleague, thank you very much for being with us today in this conference. It is a great pleasure to have you even remotely, not just as a mayor, but also as the president of the Central Association of Mayors of Greece. So according to Enrico, the bar is already set very high because not if we manage to succeed and achieve 50% of what you're doing in Tricala, but I dare to say if we manage to succeed to adapt just 10% of what you're doing over there, we would be really, really glad. Now, our voice gets stronger with your presence as president of the Association of Mayors of Greece. And once again, I wish to thank you because it is a true honor to have you at the 5th ECO Forum organized by Enrico Toya. And hopefully one day you will be here with us physically in Elafonisos. Thank you. The floor is yours, Mayor. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στον ήχο. Δεν ακούμε τον Δήμαρχο Τρικαίων.
Okay, so first of all, I'd like to ask if I have to speak in Greek or English. I prefer the first, it's more convenient for me. It could be a parallel translation or not. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς την Δήμαρχο και εσάς για την πρόσκληση. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ άσχημα που δεν είμαι σήμερα εκεί πέρα. Okay. Θεωρώ πως το συνέδριο σήμερα μιλάει για κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο σήμερα εκτός από το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Και δεν το λέω μόνο λόγω του κόστους της ενέργειας. Νομίζω πως είναι μια ξεκάθαρη ατζέντα που πλέον πρέπει να ανοίξουμε για τους δίκους μας. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να συζητάμε στην Ευρώπη σήμερα για οτιδήποτε άλλο όταν πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο φαίνεται ότι η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και το αέριο, από οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτό, δεν θα μας πάει μακριά. Και νομίζω πως προκύπτουν και ξεκάθαρες ευθύνες για την πολιτική μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα, η οποία μάλλον δεν έλαβε υπόψη κάποιες σοβαρές παραμέτρους. Now, first of all, I'm to thank the mayor of Elafonisos for inviting me in this great conference. Furthermore, I'm really feel bad that I'm not here there actually with you. It goes beyond any doubt that we need to think about the environment, we need to work on the cyclical economy, and of course our agenda has to change. And this has nothing to do with the energy dependence and the energy issues. I guess the whole European agenda has to change because we need to think in terms of European policy, and things have to change in order to really put into practice cyclical economy and, of course, the prevalence of the environment. Συνεπώς, θα πρέπει πλέον να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή και να δούμε τελικά, γιατί αυτό είναι το υπεύθυνο, αυτή είναι η υπεύθυνη στάση που μπορούμε να κάνουμε εμείς πλέον για το περιβάλλον και την Ευρώπη και όχι μόνο τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για μας. Το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε πλέον σε επίπεδο κτηρίου θα το ανοίξουμε σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο πόλης και επίπεδο δήμου, πλέον να δούμε από πληθεί το θέμα της ενέργειας, αλλά και της κυκλικότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων. Διότι αν δεν ξεκινήσουμε κάπως, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στους στόχους που έχει βάλει η Ευρώπη για το 2050. Ως προς το... Άρα είναι όντως προβοκατόρικα δημιουργικός ο τίτλος το αν πρέπει να είμαστε ένα πράσινο μέρος ή ένα πράσινο νησί, προφανώς και πρέπει να γίνουμε, αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποστολή, και έχει σημασία ότι λέγεται αποστολή και όχι απλά πρωτοβουλία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Για να μπορέσουμε δηλαδή πλέον να αρχίσουμε να καταγράφουμε καλές πρακτικές και να προσεγγίσουμε σιγά σιγά αυτό τον κοινό μας στόχο. Now, allow me to say that we need to think about the things from scratch. We have to think about the buildings, we have to think about the city, we have to think about the energy, we have to think about a cyclical waste management. And if we wish to achieve the 2050 objectives set by the European Union, well, I guess all things have to change. And of course, the title of this conference, of your conference, is rather provocative, and it should be provocative. And as the EU said, it is a mission on behalf of the European Union to arrive at this objective, to change things. And of course, the initiative of 100 neutral cities is the way to go. But if we want to truly achieve things, well, we need to start working in tangible terms. Το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να αλλάξουμε, νομίζω, πως είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, κάναμε μία εκδήλωση για τα smart cities, μία άλλη εκδήλωση, ξέρω, για την νεολαία και τον αθλητισμό, μια άλλη εκδήλωση για τον πολιτισμό και κάνουμε και μια εκδήλωση για το περιβάλλον. Πλέον αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Ότι πλέον το περιβάλλον θα είναι η ομπρέλα πάνω από την οποία ή κάτω από την οποία πλέον θα συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή οι εκδηλώσεις μας θα πρέπει και οι κινήσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας, τα έργα μας
όλες να έχουν πλέον τον περιβαλλοντικό παράγοντα ως έναν άρρηκτα συνδεδεμένο, ως ένα δεδομένο παράγοντα με τον οποίο θα συνδέουμε όλες μας τις κινήσεις από εδώ και πέρα. Δεν έχει νόημα, για παράδειγμα, να μιλάμε για σπαρτσίτες, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το πώς οι πόλεις αυτές, εκτός από πράσινες, εκτός πράσινες, θα γίνουν και πράσινες. Δεν έχει νόημα να συζητάμε μόνο για τον πολιτισμό όταν φτιάχνουμε τεράστια κτίρια, εξαιρετικά ενεργοβόρα, τα οποία την άλλη μέρα δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, να τα ψήξουμε, να τα θερμάνουμε. Άρα πλέον ο πράσινος παράγοντας πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε πολιτικής κάνουμε και δεν μπορεί να είναι κάτι, και δεν πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό όπως οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι κεντρικό μας μέλημα σε οτιδήποτε κάνουμε, σε οποιαδήποτε πολιτική αναπτύσσουμε ή έργο δημιουργούμε στους Δήμους μας. Now, allow me to say that up to now we have seen many different initiatives, many different events, many different conferences in the field of smart cities, of youth, of culture, of environment. But I dare to say that the agenda has to change. In other words, the environment should be the umbrella under which all initiative should take place. In other words, our future projects, our future initiatives should be under the common denominator of the environment. The environment is a key factor if we wish to succeed and arrive at a truly green environment, green economy, green cities. So I guess, once again, if we are to build new buildings which are energy consuming, well, this has to change. So our central policies, everything should be under the umbrella and under the initiative or the auspice, if you wish, of the environment. Πάμε λοιπόν να δούμε τρία πράγματα τα οποία νομίζω πως έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μια σύγχρονη πόλη την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Μπορεί την ώρα αυτή να μας επηρεάζει και να μας πονά περισσότερο λόγω του πολύ αυξημένου ενεργειακού κόστους. Όμως θα πρέπει λίγο και εμείς να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Πρώτα να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε τι ενέργεια καταναλώνουμε εμείς και η κοινωνία μας, οι επιχειρήσεις μας και τα σπίτια. Και πώς μπορούμε πρώτα να περιορίσουμε την κατανάλωση. Δεν υπάρχει πιο πράσινη μορφή ενέργειας από την μείωση της κατανάλωσης. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να συζητάμε για ηλεκτροκίνηση, αν συνεχίζουμε να παράγουμε ενέργεια με τον κλασικό τρόπο. Άρα, πρώτα, αρχίσουμε και μετράμε και μειώνουμε καταναλώσεις. Δεύτερο, παράγουμε καθαρή ενέργεια. Και τρίτο πράγμα το οποίο πρέπει άμεσα να δούμε στο κομμάτι αυτό της ενέργειας είναι η αποθήκευση. Έχουμε πάρα πολύ άφθονη καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε αποθήκευση. Άρα, δεν έχουμε μονάδα βάσης. Και χωρίς αποθήκευση στην ουσία, πάλι εξαρτώμαστε από τα ορυκτά καύσιμα που σήμερα στην Ελλάδα είναι η βάση ενέργειας. So, allow me to say three things about energy. First thing, we need to be able to measure how much energy we consume. And of course, if we manage to have some concrete measurements, well, we can then limit consumption. We cannot afford talking about the importance of renewables. We cannot afford talking about electric cars if we still consume so much energy. So yes, we need to focus on clean energy, which is another important aspect of this discussion, but there is another important issue that still needs to be defined and needs to be addressed, and this has to do with the storage of the energy. In Greece, for example, we have many, many natural resources of energy, but we still have a major issue, a major problem of how this energy could be stored. So these are the three pillars, the three aspects of energy that need to be seriously taken into consideration if we wish to talk about a true green economy, which will not be dependent on the old ways of producing energy via, in other words, oil or gas. Δεύτερος πυλώνας για έναν πράσινο πλέον Δήμο είναι το κομμάτι της κυκλικότητας στα απορρίμματα. Στην Ελλάδα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα πανηγυρίζουμε, και το λέω και εγώ για το Δήμο μου, γιατί δημοπρατούμε ή υλοποιούμε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Η λογική όμως δεν είναι να μεταφέρουμε τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και να κάνουμε την μηχανική διαλογή στα εργοστάσια τα οποία δημιουργούνται. Ο σκοπός είναι από την πηγή, από το σπίτι, ούτε καν από τον κάδο ή από τα παράλληλα ρεύματα έξω από το σπίτι μας, να ξεκινήσουμε και να προδιαλέγουμε τα απορρίμματα, να πείσουμε μικρούς και μεγάλους πλέον να κάνουν διαλογή στην πηγή και να στέλνουμε πλέον στα όποια εργοστάσια γίνουν όπου γίνουν τις λιγότερες και μικρότερες δυνατές ποσότητες. Δεν είναι εύκολο το στοίχημα. Η Ελλάδα έχει διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, ακόμα και η διαχείριση του οργανικού, του καφέ κάδου, άρα δεν μπορούμε να βάλουμε παντού καφέ κάδους. Το καλοκαίρι ειδικά θα έχουμε προβλήματα δυσοσμίας.
αλλά πρέπει πλέον να ξαναπιάσουμε από την αρχή το κομμάτι της διαχείρισης, γιατί ακόμα και αυτές οι μονάδες που σήμερα κατασκευάζονται στη χώρα, πριν καν κατασκευαστούν, θεωρούνται ήδη ξεπερασμένες τεχνολογικά. Άρα άμεσα να ξαναδούμε το κομμάτι της κυκλικότητας, ειδικά στην Ελλάδα με τη μορφολογία που έχουμε, με τα εκατοντάδες νησιά, δεν είναι δυνατόν τα σκουπίδια να ταξιδεύουν από νησί σε νησί, και να προλάβουμε τουλάχιστον αυτές τις 17-18 μονάδες που σήμερα κατασκευάζονται, έτσι ώστε να φτάσουν στο 10% της ταφής και ακόμα λιγότερο να βρούμε και έναν πιο βιώσιμο τρόπο για την διαχείριση του υπολείμματος. Now, allow me also to refer to another important issue, which is the cyclical waste management. Yes, I do know that even today, with the new technologies, we are creating some new plants for the mechanical treatment of waste. But actually, this is not the way to go. This is not the way to go because the things have to change, and this should start from home. In other words, we should try and we should be able to convince people to start pre-selecting their waste at their actual homes, and then be able to send to these mechanical waste treatment plants the minimum amount of waste. Needless to say that another important aspect that we need to take under consideration is climate change. And of course, allow me to refer to another important particularity which has to do with Greece. For example, we cannot afford utilizing and using brown beans all over Greece. Why? Because of course, especially during summertime, the heat is very high. And we also need to reconsider and rethink about these projects, these plans, these initiatives, because sometimes the technologies that we are about to implement are already obsolete. So given the topography of the country, which of course is full of these insular areas, that was the Greek islands, well, we need to rethink things, because of course there are 17 to 18 new mechanical treatment plants that are to be installed, but still we need to think and find ways how we can minimize the residue of all this waste. Και τελευταίος πυλώνας, και κλείνω σιγά σιγά, έχει να κάνει με τη βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε έναν απίστευτο έρωτο με το αυτοκίνητο. Είμαστε ικανοί και την μικρότερη απόσταση να τη διανύσουμε με το αυτοκίνητο. Ακόμα και για την πιο αστεία μετακίνηση. Και δεν μιλάω φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενα. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους. Δεν πρόκειται ποτέ οι πόλεις μας να γίνουν βιώσιμες, αν συνεχίσουμε να ευνοούμε ή να κτίζουμε πόλεις για αυτοκίνητα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι οι πόλεις μας θα πρέπει να σκεφτούμε τους πολίτες. Για τις μητέρες με τα καροτσάκια, για τα εμποδιζόμενα άτομα, για τα παιδιά. Όσο λοιπόν ως κύριο μέλημά μας έχουμε το πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα, δεν πρόκειται ποτέ οι πόλεις μας να γίνουν ανθρώπινες και βιώσιμες. Η λύση είναι μία, είναι πάρα πολύ απλή και είναι αυτή που χρησιμοποιώ καθημερινά, είναι το ποδήλατο και το πώς θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε πόλεις οι οποίες θα είναι ανοιχτές στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα, που είναι η ηλεκτροκίνηση. Με την ηλεκτροκίνηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπλύνουμε τα αυτοκίνητα, ακόμα και να είναι ηλεκτρικά. Ναι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν καυσα αέριο, τουλάχιστον όχι στην περιοχή που κυκλοφορούν, δεν δημιουργούν θόρυβο, αλλά κατά τα άλλα είναι αυτοκίνητα και πιάνουν χώρο. Θα πρέπει λοιπόν την ώρα αυτή που οι Δήμοι ολοκληρώνουν τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ή όσοι τα έχουμε ολοκληρώσει να τα υλοποιήσουμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι θα πρέπει πλέον οι πόλεις μας να γίνουν πιο βατές, πιο προσβάσιμες, να γίνουν πόλεις στις οποίες θα χαίρονται να ζουν άνθρωποι, να κυκλοφορούν άνθρωποι, κυρίως αυτοί και δευτερευόντως τα αυτοκίνητα. Now, the third important pillar that I'd like to refer to is sustainable mobility. Greeks love their cars. It is really ridiculous to say, but we take our cars even for the smallest of distance. So even for any kind of mobility, we use our cars. And of course, this has to change, because cities should be all about people, should be about mothers, should be about people who are pedestrians and wish to utilize and occupy the streets. So the solution is called bicycle. So this is what we use in Trikala. Streets and of course cities should be open to pedestrians, should be accessible to people. And there is another threat over here. There is something that we need seriously to consider, and this has to do with electric cars. Yes, indeed, electric cars do not produce any CO2 emissions, but still, cars, even electric cars, they occupy crucial area that should be used by people. So if we want to have truly accessible cities, cities that our people will love to live, to walk, well, we need to rethink our program regarding mobility and, of course, sustainable mobility. Thank you.
λύνω με, νομίζω, λύσεις οι οποίες μάλλον είναι γνωστές σε όλους μας, αλλά πρέπει πλέον να επιμείνουμε σε αυτές. Η λύση είναι το να ακούσουμε το περιβάλλον, να δούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλέον αντιμετωπίζουμε, να δημιουργήσουμε πόλεις ασφαλείς, και εδώ πέρα η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε πόλεις οι οποίες θα προλαμβάνουν καταστάσεις. Καταστάσεις οι οποίες μπορούν να προληφθούν και με λύσεις όχι απαραίτητα δύσκολες και μεγάλες, με φαραωνικά έργα, αλλά η λύση μπορεί να είναι οι natural based solutions, λύσεις βασισμένες στη φύση, λύσεις για την πολιτική προστασία με ταμιευτήρες, με μικρούς ταμιευτήρες, με εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών και μικρών φραγμάτων. Όλα αυτά όμως απαιτούν το να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Το να πατήσουμε μια παύση στους φρενήρες ρυθμούς, στους τρελούς ρυθμούς με τους οποίους σήμερα κινούμαστε, και να ακούσουμε λιγάκι τη φύση όπως ακριβώς την ακούσαμε την περίοδο της πανδημίας. Στην πρώτη καραντίνα που ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι οι πόλεις μας είναι ωραίες χωρίς αυτοκίνητα. Είναι ωραίες με το να βγαίνουμε έστω και λίγο φοβισμένοι τότε έξω. Άρα, ας ξανακούσουμε το περιβάλλον και νομίζω ότι τις λύσεις θα τις βρούμε. Είναι μπροστά μας, είναι μπροστά στα μάτια μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Well, allow me to say that the solutions are before our eyes. What we need to do? Well, we need to listen to the environment. We need to work on establishing and creating some truly safe cities. Many things can be prevented. We can even predict disasters. And of course, I'm not referring to pharaonic solutions. I'm referring to examples like utilizing waters via the different reservoirs. Once again, we need to listen to the environment. And we have a very, very concrete and recent example. It is what we did during the pandemic, during the lockdown, that we truly appreciated our cities. We understood how important cities are and how we can live peacefully in these cities. So, keyword, listen to the environment and solutions are there. Thank you very, very much for this invitation. Thanks a lot. Do you usually have 5 or 10 minutes that we could ask some questions? Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε 5-10 λεπτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάποιες ερωτήσεις. Το χρόνο σας, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Παρακαλώ, απλά ακούω λίγο χαμηλά. My sound is quite low, says the mayor. You listen now, is better? You hear better now? Ναι, much better, yes. It's much louder first now, one, yes. Thanks a lot. I take, again, what you are saying for me is, you know, I like Beethoven, and you are like Beethoven symphony that it go always in the right direction, and at the end you feel much more safe, much more happy, and in a way you see the life in a more positive way. Number one. Πρώτο πράγμα που θέλω να πω ως σχόλιο, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι επειδή αγαπώ πραγματικά τον Beethoven, το έργο σας, ο τρόπος που λειτουργείτε, μοιάζει με μια συμφωνική του Beethoven, δηλαδή που πραγματικά ξέρει ο ακροατής ή εν προκειμένου ο δημότης πού θέλει να φτάσετε, πού θέλει να καταλήξετε. Οπότε ξέρετε προς τα πού πρέπει να κινείτε, ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω να πετύχουμε όλοι κάτι αντίστοιχο. I have two points in which I would like, because the objective is to do a conference, to do a symposium and to give right message. The world is full of this kind of message. What I believe it is how we could implement it. And I believe in Tricala, you obtain to make a change in the mentality of your inhabitants, because in beginning, I believe that it was not easy. Or I take two points, the transportation and the waste management. Or Elafonisos, it is 700 meters from the mainland. In Elafonisos. Θα ήθελα να πω ότι δύο σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Καταρχάς, το ζήτημα της εφαρμογής όλων αυτών των πραγμάτων και κυρίως αυτό που νομίζω ότι πετύχατε εσείς στην πόλη των Τρικάλων ήταν η αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων. Και είμαι βέβαιος ότι και αυτό για εσάς στην αρχή ήταν κάτι το δύσκολο, δεν ήταν κάτι εφικτό. Και σίγουρα τα δύο σημεία, τα δύο ζητήματα στα οποία έχετε πετύχει σοβαρές αλλαγές από αυτά που παρακολουθώ και βλέπω, έχει να κάνει αφενός με το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων και βεβαίως με το ζήτημα της κινητικότητας. And in the island we have 14 kilometers of road. In the summer we have more than 1,500 cars in the island. My question it is, what is your suggestion?
one idea is why not to have a big parking in the near Punta, and to have an electrical bus that could bring the people around the island. And it is much more beneficial for everyone. To take this decision, it is not easy. What is your magic recipe to have this one that could become a reality? Because to have an island like Hydra, it will be a dream. But try to have something that could be feasible, and it is a feasible dream. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, ουσιαστικά το νησί βρίσκεται 700 μέτρα από την υπηρετική Ελλάδα. Επίσης, η Ελαφώνησος διαθέτει 14 χιλιόμετρα δρόμου. Το καλοκαίρι πρέπει να σας πω, Δήμαρχε, ότι υπάρχουν γύρω στα 1.500 αμάξια που κινούνται στο νησί, λόγω προφανώς της αύξησης των τουριστών. Η σκέψη και η πρόταση που έχουμε κατά καιρού συζητήσει και σκεφτεί είναι να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ στην Πούντα και από εκεί οι κάτοικοι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να κινούνται εντός του νησιού με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο. Προφανώς δεν μπορώ να σκέφτομαι και να περιμένω και να ελπίζω ότι η Ελαφώνησος θα μετατραπεί σε ένα νησί όπως είναι η Ύδρα, όπου προφανώς δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη και αν αυτή η λύση σας φαίνεται εφικτή. Ποια είναι η δική σας μαγική συνταγή, μαγική πρόταση, θα τολμήσω να πω, για να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από τον τεράστιο όγκο αυτοκινήτων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί. Η συνταγή σας, Δήμαρχε, η συνταγή της επιτυχίας. Η μαγική συνταγή, όπως είπα. Απαντώ στα ελληνικά, αφού το πήγαμε έτσι. Να ευχαριστήσω για τον συσχετισμό με τον Πετώμενο, παρότι κατάγομαι από την πόλη του μεγαλύτερου Έλληνα λαϊκού δημιουργού, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αλλά είναι νομίζω εξίσου μεγάλος και ο ένας και ο άλλος. Μη συγκρίσουμε με τα μεγέθη, αλλά είναι εξαιρετικός και ο Τσιτσάνης για την Ελλάδα. Όντως, θα πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε τη μεγάλη εικόνα και να την προσαρμόζουμε στις τοπικές ανάγκες. Η Δήμαρχος ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα το τι πρέπει να γίνει στο νησί, αλλά όντως ως νούμερο ακούγεται στρεβλό, δηλαδή δεν θα έρχομαι να ποτέ στην Ελαφώνησο σε ένα τέτοιο μαγευτικό τόπο για εδώ αυτοκίνητα. Ίσα μου στερεί το οπτικό πεδίο του αυτοκίνητου. Θα σκεφτούμε ακριβώς όπως την ώρα αυτή και η Πάλε και η Τίνος προσπαθούν να φτιάξουμε έναν χώρο βιώσιμο. Γιατί ο βιώσιμος τουρισμός, νομίζω πως είναι η λύση την επόμενη μέρα. Θα πω μόνο το εξής, για να μην δυσκολεύω και τον μεταφρασί και ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι πρέπει να τολμήσουμε. Στα Τρίκαλα τολμήσαμε και βγάλαμε αυτοκίνητα εκτός κέντρου, το φέραμε το λεωφορείο χωρίς οδηγό, ήταν και ηλεκτρικό. Και τελικά οι αντιδράσεις ήταν λιγότερες από αυτές που περιμέναμε. Νομίζω πως η κοινωνία θέλει να αλλάξει. Το θέμα είναι να τους δώσουμε και εμείς ως πολιτικές ηγεσίες, ως τοπικές αρχές, τα κίνητρα, αλλά και να τους πείσουμε ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα. Now, first of all, Enrico, thank you very much for this comparison with Beethoven. Though I come from a city where Tsitsani was born, which is, of course, the sizes are not comparable, but still is a huge and important figure of the Greek folk music. Now, as far as mobility is concerned, I suggest and I believe that we should see the large picture. In other words, I'm fully convinced that your mayor can understand and can fully adapt to the local needs. Well, if I was to come to Elafonisos, to this truly magical place, I would like to see all these cars. So we need to think like Tinos or Astipalea, where in these islands we see that they are seriously considering the so-called sustainable tourism. So I guess what should be done is that you should be able and you should convince people. That's what we did in our place. For example, when we start having cars outside of the city and replacing cars with an electric bus, which was even without a driver. So we need to give the incentives to the locals, to the people, and because they're ready to change things. But of course, they need to be convinced, they need to be provided with the relevant incentives. Thank you. Second point, and then I leave you to your job, I'm sorry. You talk about waste management. In Peloponneso, now there are, again, a big investment to do three plants. One of them it is in Scala, that is for Elafonis and Laconia area. And what I understood, and want to have your opinion,
today, most of the people believe that now with the Scala, it became a magic way in it. You send everything there and it is no more your problem. I believe it is the wrong approach. As a suggestion, due to the fact that I believe that the more difficult thing to do in a life, it is to convince a person to change. Everyone agreed to change, but you must change, not I must change. And it is the way that most of the people think about. Or in this way, I believe that the training, it is a capital. Does it mean that it is not complicated to separate plastic, to separate aluminium, to separate glass, as you are saying, to have the food waste in a separate way, and to send to Scala the minimum quantity. When today, the again, a lot of people think that now I wash my hand, I'm a Pontius Pilatus, I don't care more, it is done by somebody else. What is your suggestion? Αγαπητέ Δήμαρχε, αυτό που ήθελα να πω ως δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενδεχομένως, το γνωρίζετε, υπό κατασκευή στην Πελοπόννησο τρεις συγκεκριμένες μονάδες. Η μία πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Σκάλας της Λακωνίας, όπου επί της ουσίας θα εξυπηρετεί τα απορρίμματα της Λακωνίας και της Ελαφωνήσου. Προφανώς, οι άνθρωποι περιμένουν πάντοτε μαγικές λύσεις. Αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα λάθος όσον αφορά τη γενικότερη προσέγγιση. Και αυτό που είναι κλειδί, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε νομίζω να γίνει, είναι να πείσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν. Κάτι το οποίο προφανώς είναι και το πλέον δύσκολο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε αυτό, δηλαδή ο κόσμος να πιστεί ότι πρέπει να αλλάξει, η λέξη εκπαίδευση είναι η λέξη κλειδί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ πλαστικού, μεταξύ γυαλιού, μεταξύ αλουμινίου στο νησί. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι φέρονται ως άλλοι πόντιοι πιλάτες, όπου νύπτουν τα σχήρας τους και λένε «Α, δεν με απασχολεί, πλέον τα απορρίμματα πηγαίνουν στη νέα μονάδα ή θα πάνε στη νέα μονάδα Σκάλα της Λακωνίας και είναι πλέον δικό τους πρόβλημα». Πόσο δίκιο έχετε. Θα θυμηθώ μια ταινία που ξανώσω, Ενδρίκο, την έχει δει, την Ιταλική, το Λόρα Λεγκάλε, όπου ο δήμαρχος της πόλης τελικά ηττημένος, παρετείται, αλλά τους λέει κάτι ανεβασμένο στο μπαλκόνι, ενώ από κάτω είναι κάτι της πόλης η οποία δεν απαραιτηθεί. Τους λέει ότι όλοι θέλετε την αλλαγή, αλλά κανείς σας δεν είναι διεθνώς να αλλάξει. Και προφανώς είναι θέμα νοοτροπίας, αλλά η νοοτροπία δεν αλλάζει μόνο της. Και επειδή στην Ελλάδα κινούμαστε πάρα πολύ από το παράδειγμα, περιμένουμε δηλαδή να δούμε κάποιον να το κάνει, νομίζω πως το παράδειγμα πρέπει να το δείξουμε εμείς οι Δήμοι. Να ξεκινήσουμε δηλαδή, μόλις είμαστε έτοιμοι από τα πράσινα σημεία, αλλά πρέπει να κατασκευαστούν τα πράσινα σημεία και θεωρώ ότι είναι λάθος η στρατηγική που ακολουθήθηκε στη χώρα όπου με τα απορρίμματα ασχολούμασταν όλοι από λίγο, λίγο το Υπουργείο, λίγο περιφέρειες και λίγο οι Δήμοι. Η άποψή μου είναι πως αυτό είναι μια δουλειά μόνο των Δήμων. Γι' αυτό και τα πράσινα σημεία την ώρα αυτή χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας δεν έχουν κατασκευαστεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το αν έχουμε τα πράσινα σημεία και να μιλήσουμε στους πολίτες μας για την διαλογή στην πηγή, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πρώτα στο σπίτι μας και στο σχολείο, για να φτιάξουμε επόμενες γενιές, μετά στο πράσινο σημείο της γειτονιάς μας. Ναι, προφανώς το να σουβαλιάζουμε όλα τα σκουπίδια, χωρίς καμία διαλογή για να πάμε σε μια μονάδα, γιατί νομίζουμε πως τελικά έτσι λύνουμε το πρόβλημα, νομίζω πως είναι σορθοδαμιλισμός. Απλά κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Αλλά το χαλάκι κάποια στιγμή θα φουσκώσει, θα σκοντάψουμε και θα πέσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα συμφωνώ 100%. Well, I fully agree 100% with Enrico. Enrico, you might have seen the Italian film Nora Legale, where actually in this film there is a mayor who tries to convince people that they need to change, but unfortunately he sees that he cannot succeed. At one of the final scenes of the movie, where the mayor stands on the balcony, he says, "You all want the change, but nobody is willing to change." So what should be done is that we should lead by example. We should lead by paradigm. In other words, yes, we know that green points must be established and are to be established. But of course, and these are projects are financed by the EU. And I dare to say that up to now, we have seen that all the initiatives related to waste management was managed by different authorities, the mayors, the municipalities, the ministry. This has to change. I believe that waste management should be under the hands of the local authorities, in other words, the municipalities.
Now, once again, I need to insist on the importance of pre-selection. Pre-selection at school, pre-selection at home, pre-selection at the green points. So if we do not proceed under this way, well, I dare to say that we are actually putting things under the carpet, but these carpets will become bigger and one day we will fall. Thank you. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση, δίχως να θέλω να βγει εκτός χρόνου η ατζέντα του συμποσίου. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των απορριμμάτων και πήραμε και τις ορθές και θα συμφωνήσω και εγώ με τις απαντήσεις του συναδέλφου και προέδρου της ΚΕΔΕ, θέλω να κάνω σε αυτό το σημείο κάποιες ανακοινώσεις. Δεν το είχα στη δική μου την ατζέντα, προέκυψε όμως και με μεγάλη χαρά θέλω να σας πω αυτά που θα συμβούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στη Λακωνία, αλλά στα του οίκου μας, κυρίως στην Ελαφώνησο. Ναι, η αποκέντρωση θα βοηθούσε το να διαχειρίζονται οι Δήμοι μόνοι τους τα απορρίμματά τους, αλλά και τα λοιπά θέματά τους, θα εξοικονομούσε κυρίως χρόνο, χώρο, αλλά και δυνάμεις. Ωστόσο, θα μείνω στις δυνάμεις και πιστεύω ότι η συνένωση δυνάμεων είναι αυτό που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Για τα απορρίμματα έχουν συνενωθεί τρεις δυνάμεις. Έχει συνενωθεί η δύναμη της περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΦΟΣΔΑ και των Δήμων Μεμονωμένων. Αυτά που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τη Λακωνία είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σε πολύ καλό δρόμο και οι κινήσεις είναι πολύ γρήγορες γιατί πράγματι χάσαμε χρόνο το προηγούμενο διάστημα. Να πάω στο διατάφτα. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Ήδη έχει δοθεί σε λειτουργία το εργοστάσιο στην Παλαιόχουνη. Έχει καθυστερήσει το εργοστάσιο στη Σκάλα και θα πω ότι ναι, μπορεί να μην είναι η τέλεια λύση, ωστόσο μία μέτρια λύση είναι καλύτερη από την καμία λύση στην παρούσα κατάσταση. Allow me to intervene and step in. This was not something that I had foreseen, that I had scheduled. However, it is very important because you touched me on a very an issue close to my heart and has to do with waste. And it is true that a lot of time has been wasted when it comes to waste management, but I'm very, very happy because today I can provide some answers and I can even announce, by these announcements, inform the president of KEDE. So I'm very happy to announce that both the region of the Peloponnese and the Laconia local authorities have been moving towards this decentralization that would help, of course. And when it comes to local authorities, it would be wonderful if they were responsible for waste management. This is not, unfortunately, the case. However, we all know that waste management is something that has been taking up a lot of time and a lot of efforts from on behalf of the people in charge and competent authorities. So nowadays, these efforts have been broken down to three, let's call them, pillars. So we've got, on one hand, the region of the Peloponnese, on the other hand, Apostha, and then the municipalities themselves. With respect to Laconia, time has been wasted, yes, but now we have the units that are under construction. In the Peloponnese, we've got Palaihoni, which is almost done. The unit in Skala is unfortunately lagging behind, and it is true that it is not an ideal solution. I would rather call it an average solution. However, an average solution is better than no solution at all. Τρεις πυλώνες όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών απολυμάτων. Πρώτο, ανακύκλωση. Αναμένεται σε λίγες ημέρες να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο, όπου θα κάνει την διαλογή πόρτα-πόρτα από τα καταστήματα τεσσάρων ροών και για τους δημότες και τους επισκέπτες από σημεία, από πράσινα σημεία. So we have three pillars when it comes to solid waste management. The first pillar, of course, is recycling. In the days to come, so in the very near future, we will have a contract signed and the contractor will be responsible and in charge of going to four municipalities door to door in order to make the selection of solid waste. So this is something that will be spread out to four municipalities, and of course there will be green points that will be established as well for the citizens. Δεύτερο, Σμάιλ Αφωνήσου.
προσωρινός ΜΑΕ Ελαφωνήσου. Εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα χρηματοδότηση από το Υπουργείο για την κατασκευή του ΣΜΑΕ Ελαφωνήσου. Το αιτηθήκαμε γιατί ο ΣΜΑ στην απέναντι στεριά θα δυσκόλευε την μετακίνηση είτε όταν είμαστε στο πικ τη σεζόν, είτε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. So the second pillar has to do with SMA and what we have been petitioning for and what we recently got a positive answer on behalf of the people in charge is to create a temporary SMA in Elafonisos. So funding will be provided, it has been agreed upon, because we all know that having the SMA on the opposite shore would not be a convenient solution, because that means that either during the summer when we have too much tourism or when the weather conditions are adverse, it would not work. Μια διευκρίνηση για το τι σημαίνει ΣΜΑ. ΣΜΑ σημαίνει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Θα είναι το σημείο που θα γίνεται η διαλογή των απορριμμάτων προκειμένου να ελαχιστοποιείται το υπόλοιμα, να διαχωρίζονται οι ροές και να φεύγει αυτό που πρέπει να φεύγει για το σχοιτή. And for those of you who are not familiar with the Greek acronyms, SMA stands for the station for the transposition of waste, meaning that this is exactly the point where pre-selection of waste will take place. There will be a segregation, a separation according to waste type, and from there the waste will be transported afterwards to the landfills. Τρίτο και το σοβαρότερο, και αυτό καμαρώνουμε γιατί είναι προσωπικό επίτευγμα. Εμείς εδώ τα αυτονόητα στην Ελαφώνησο που λειτουργούμε ακριτικά στην Πελοπόννησο, τα διεκδικούμε, τα αξιώνουμε. Λάβαμε πριν από λιγότερο από μήνα, εν πάση περιπτώσει, κατ' εξαίρεση έγκριση από το Υπουργείο να μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Ελαφωνήσου στην Παλαιόχουνη. Ευχαριστούμε πολύ θερμά το Υπουργείο που ενέσκυψε στο αίτημα και στις ανάγκες μας και κατανόησε ότι αυτός ο μικρός νησιωτικός δήμος των περίπου 800 μόνιμων δημοτών γίνεται μεγάλος ξαφνικά το καλοκαίρι και υποδέχεται περί τους 10.000 κόσμο ημερησίως. Ευχαριστώ. And now I'd like to touch on the third pillar, which is also a source of pride because it has been a personal achievement on our behalf. Elafonisos is an island that is on the verge of continental Peloponnesus, so we act a bit separately. However, less than a month ago, we were able to acquire, on an extraordinary basis, an agreement from the Ministry that we would be sending our own waste to Paleochoni. And I would like to thank the competent authorities for that, because they have embraced our petitions, they really delved and looked into our problem, and they managed to realize that this small island that counts approximately 800 citizens throughout the year is inundated by 10,000 tourists on a daily basis during the summer and therefore should have proper waste management. Thank you very much for your attention. Last point, and then let you go because we have double your time. Thanks a lot. I believe that Elafonisos, being a small island, they do their best. But again, the resources are very low because we cannot afford to have a group of experts or also the resources that you have. It is too much to ask you also on the name of our major EFI, that what could be your support? I know that your expertise in this area, it is very high. If you could just give some part of your blood and to bring here, you are invited always, but you are too busy man, we cannot ask you to come here every week, but why not to ask somebody from your team that could be, again, come here, understand, and give us a solution that could be practical, because you have passed, I believe, to a big pain to obtain what you achieve. And we are just on the starting this pain. And we would like to, we are not masochists, but we would like to have helping us to reduce our pain in order to have something done
And if you could arrive with somebody that has expertise, we will thank you a lot. Being Elafonisos, the only island inhabited from Peloponneso, and Tricala, it is not only an example for Greece, but also for Europe. Can you say a little bit yes? Θα σταματήσω με μία τελευταία παρέμβαση, γιατί ξέρω ότι έχουμε ουσιαστικά διπλασιάσει το χρόνο που σας έχουμε απασχολήσει και σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό που έχετε κάνει. Γνωρίζετε ότι η Ελαφόνησος είναι ένα μικρό νησί. Ένα μικρό νησί σημαίνει ότι ναι, θα βάλουμε τα δυνατά μας, αλλά δεν έχουμε και την πληθώρα των πόρων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και σίγουρα δεν έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχετε εσείς. Θα ήθελα λοιπόν, αν δεν είναι πάρα πολύ, να σας παρακαλέσω και εκ μέρους της Δημάρχου για λίγη υποστήριξη. Έχετε την τεχνογνωσία, έχετε την εμπειρία, έχετε δώσει το αίμα σας σε μεγάλο βαθμό. Και σαφώς είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος στο νησί μας, αλλά είσαστε και ένας πολύ άσχολος άνθρωπος. Οπότε η πρόταση και η πρόσκληση είναι η εξής. Θα μπορούσατε είτε εσείς είτε κάποιο μέλος της ομάδας σας να έρθει στην Ελαφόνησο να μας βοηθήσετε να βρούμε, να δείτε τα πράγματα, να μας βοηθήσετε να βρούμε κάποια λύση. Γιατί εσείς έχετε περάσει από πολύ πόνο, αλλά έχετε επιτύχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Και εμείς ξεκινάμε τώρα να βιώνουμε αυτό το πόνο, αλλά δεν είμαστε και μαζοχιστές. Γι' αυτό στρεφόμαστε σε εσάς για λίγη βοήθεια να μας μειώσετε αυτό το πόνο, να μας πείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε, αν μπορείτε να στείλετε κάποιον στην Ελαφόνησο, γιατί ξέρουμε ότι τα Τρίκαλα δεν είναι παράδειγμα και υπόδειγμα απλά και μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε, αν μπορούσατε να απαντήσετε θετικά σε αυτήν την πρόσκληση. Αν και δεν άκουσα όλα όσα είπατε, αλλά νομίζω κατάλαβα, να πω καταρχάς ότι δεν τα κάναμε όλα τέλεια σε Τρίκαλα και πολλά πράγματα είναι λίγο υπερβολικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία το παλεύει και βασικά υπάρχει ένα στόχος, υπάρχει ένα όραμα και βάσει αυτού κινούμαστε όλοι. Και ψάχνουμε να βρούμε βέβαια τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να φτάσουμε στο σκοπό μας. Επίσης, δεν γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Γνωρίζω πως όντως στο παρελθόν η Πελοπόννησος, και μιλάω για προηγούμενη δεκαετία, δεν πήρε τις αποφάσεις γενικά που έπρεπε να πάρει για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και ότι αυτό το διάστημα πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβουμε καταστάσεις. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον έχοντας χάσει αυτόν τον χρόνο. Άρα, ναι, δεν νομίζω πως είμαι ο μάγος που θα φέρω εγώ και η ομάδα μου τις λύσεις. Παρ' όλα αυτά, θα είναι χαρά μου να μοιραστούμε την εμπειρία τουλάχιστον που έχουμε σε αυτά που έχουμε κάνει καλά. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι κάτι το οποίο έχουμε πετύχει πραγματικά. Τα smart cities, οι εφαρμογές και για την πόλη και για το περιβάλλον και για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι κάτι το οποίο δουλεύει σωστά. Κατά την άποψή μου, προφανώς χωράει βελτίωση. Ούτως ή άλλως σήμερα βοηθάμε πολλούς δήμους και ειδικά νησιωτικούς δήμους. Τρέχουμε ακόμα και αφαλατώσεις. Τα Τρίκαλα είναι μια περιοχή που δεν έχει θάλασσα. Είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα μας ελαττώματα. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ψάξει, θα βρει διαγωνισμό για αφαλάτωση στα Τρίκαλα. Για ποιο λόγο, γιατί τρέχουμε διαγωνισμούς για άλλους δήμους. Και κυρίως για νησιά. Οπότε προφανώς και είναι αποδεκτή πρόσκληση στο να έρθουμε. Πιθανώς πρέπει να γίνει και το αντίστροφο για να δείτε πράγματα να δουλεύουν. Άρα, αντιστοίχω, θα πρέπει να έρθει και μια ομάδα. Αλλά το μυστικό είναι η ομάδα. Αν δεν υπάρξει ομάδα, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Δεν θα έκανα τίποτα χωρίς την ομάδα μου. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία το ότι όλα αυτά τα προγράμματα που πήραμε, ακόμα και το ότι ενταχθήκαμε σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, είναι μια δουλειά που βγήκε από την ομάδα του Δήμου, χωρίς άλλες συνεργασίες. Οπότε, με τα χαράς, θα βρεθούμε το στενότερο δυνατό, προκειμένου να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, γιατί παντού υπάρχουν καλές πρακτικές. Και είμαι σίγουρος πως και στην Ελαφόνησο υπάρχουν τέτοιες. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ και πάλι. I was unable to listen to everything that you said, but I do believe that I got the gist of it. So, first of all, I would like to say that here at Tricola, we don't do everything perfectly. Sometimes people tend to exaggerate. However, what we do have is a very strong team, a very strong purpose, and a very strong vision. And this allows us, based on this objective and this vision, this allows us to seek the necessary funding. So, unfortunately, I am not familiar with all the specificities of your island. I know
that throughout the region of the Peloponnese, there has been a history of lack of decision-making or poor decision-making. So now you're actually at a race to make up for the time wasted. And of course, I am not the man with the magic wand that will solve everything. However, both myself and my team would be happy to help. We have been able to make achievements with respect to mobility, with respect to smart cities, that we have implemented applications that make public services so much better. And we even help many insular municipalities with projects that have to do with desalination. Of course, Trikala does not have any sea, and that is, to me, the major drawback of the city. But if you look under tenders, public tenders, you will see that we are part of desalination projects because we have been able to bring together a very strong team. So, bottom line is that, yes, we would like to have an exchange of opinion. It would be wise if some people from your team came over to us so that you could see what we are doing and how we are doing things. To me, the most important secret is to build a team. The only way to achieve is through a team. And the only way we managed to become one of the 100 climate neutral cities was thanks to the team that we have in place. So yes, I would love to meet, I would love to exchange good practices. We will stay in touch. And thank you very much for the invitation and your attention. Thank you, Dimitris. Also a big thank to Felicita, that it is Eftikia, that is your assistant. And real, you have a very good assistant. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Δημήτρη και επίσης να ευχαριστήσουμε την Φελιτσιτά, ή άμα θέλετε την Ευτυχία, η οποία είναι βοηθός και πραγματικά έχετε μια εξαιρετική βοηθό. Thank you so much to you, and I'm keeping looking forward to see you soon in Elafonisos Eco. Bye. Thank you. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα. Perfect. Okay. Or I don't know. Theodoros Veroutis is coming, but is by phone. If we by Zoom, will be now, later on. In 10 minutes, but 10 Swiss minutes or 10 Italian minutes? 5 minutes.
Thanks a lot, Vice Governor, former from Laconia, now Vice Governor for all Peloponneso on transportation and infrastructure. I believe that with your experience, and also I know that you love Elafonisos, it's very interesting to have your opinion, your perspective. What could you give as a message in order to have Elafonisos becoming a real green island focused on environmental and sustainable future for the Laconia and for the Peloponneso? Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είσαστε αντιπεριφερειάρχης πρώην Λακωνίας, τώρα πλέον ολόκληρης της Πελοποννήσου όσον αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Μέσα από την και χάρη στην εμπειρία σας και την αγάπη σας για την Ελαφώνησο πόλη, γνωρίζουμε σίγουρα θα έχετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε και περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τη δική σας οπτική γωνία, τη δική σας άποψη, τα δικά σας μηνύματα για το πώς η Ελαφώνησος μπορεί να γίνει ένα πραγματικά πράσινο, οικολογικό νησί, το οποίο θα προσβλέπει σε ένα οικολογικό και βιώσιμο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο δεν αφορά φυσικά μόνο την Ελαφώνησο, αλλά και ολόκληρη τη Λακωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η συνεδρίαση μιας οικονομικής επιτροπής στην περιφέρεια Πελοποννήσου καθυστέρησε αυτή τη σύνδεσή μας και δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Χαιρετίζω όμως το πέμπτο συνέδριο οικοβιωσιμότητας που γίνεται στην Ελαφώνησο και που γίνεται και για την Ελαφώνησο. Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο ΟΗΕ έχει θέσει και εδραιώσει την ατζέντα των 17 στρατηγικών στόχων αηφόρου ανάπτυξης. Η προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών είναι διαρκής και μακροχρόνια και έτσι πρέπει να είναι και καθρεπτίζεται σε όλα τα κομμιακά και περιφερειακά προγράμματα. Για να κάποιος μελετήσει το περιεχόμενο αυτών των 17 στόχων, διαπιστώνει ότι η αηφορία σε επίπεδο στρατηγικής πολιτικής διαχείρισης δεν αφορά αποκλειστικά το φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι και ένας όρος ο οποίος διατρέχει καθολικά τη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική συγκρότηση και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνει και θέματα όπως είναι για παράδειγμα η διασυνδεσιμότητα, η ψηφιοποίηση, η οργάνωση και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Η στόχη στην πράξη αποτελούν έναν διαρκή αγώνα όλων μας για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου... Θα να σας διακόψω για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάφραση. Παρακαλώ, δεν σας ακούω καλά. Μισό λεπτό να γίνει μετάφραση. First of all, thank you very much for inviting me to participate in this symposium. I should start by saying that I am very, very sorry. The meeting of a financial committee unfortunately delayed my presence online here, and I am having some trouble hearing what you are saying. However, I will start by saluting the fifth symposium on eco-sustainability in and for Elafonisos. We are all fully aware of the UN agenda containing 17 sustainable development goals, and we know that in order to have these goals implemented, efforts should be constant and long-term. They should be forward-looking. These efforts are reflected in the regional programs of the Peloponnese, including the Laconia region. And as you well know, any sustainability effort should not just focus on policies about the natural environment, but also look into the socio-economic issues affecting the regions. And these issues have to do with connectivity, they have to do with digitization, and we have been setting very important targets, very important objectives. However, in order to have these objectives implemented, it is a struggle that will affect not only us and our generation, but also that of our children. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μιλώντας τώρα ως αντιπεριφερειάρχης υποδομών και μεταφορών
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα θεσμοθετήσαμε τους στόχους πολιτικής της νέας προγραμματικής περίοδου που αφορά την χρονική περίοδο από το 2022 έως και το 2027 και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες μιας νέας εποχής για μια πιο πράσινη αλλά και πιο ψηφιακή Ευρώπη. So, with respect to the region of the Peloponnese, and I am currently addressing you as the Vice Governor for Transportation and Infrastructure, I would like to say that we have already focused on the next programming period. So, programming period that ranges from 2022 to 2027. We have institutionalized and set the objectives because we have realized that there is a very strong need to adapt if we are to become a truly greener community. Στην κατεύθυνση της αηφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης κινείται το σύνολο των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. So, with respect to sustainable management and development, this is exactly the focus that goes through all the efforts both in Laconia and the region of the Peloponnese. Η στερέωση των βραχωδών πρανών πάνω από τον οικισμό της Μονεβασιάς, η ανάδειξη του ποταμού Ευρώτα εδώ στη Σπάρτη σε χώρο αναψυχής αλλά και πολιτισμού, η ενθάρρυνση των αναρχητικών υποδομών και της δραστηριότητας σε Κυπαρίσι και Κάβο Μαλέα, οι αναγνωριστικές μελέτες για τη χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων, η ανάδειξη σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού των μνημείων μας σε Σπάρτη, Μιστρά, Μονεβάσια, Μάνη και Ελαφόνισο και βέβαια η δράση του Ινχέρι που μετέτρεψε το Παυλοπέτρι από αρχαιολογικό χώρο σε πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής αηφόρων πολιτικών στον τόπο μας. Some of the examples that I can show, that I can share with you to demonstrate how we are focusing on sustainable development in our region have to do with the stabilization of the rock foundations of Monavasia, with the highlight placed on Envrotas River as a both recreational and cultural site, with efforts undertaken in Kiparisi, with the fact that studies are already underway in order to create diving parks, and also with the fact that we have undertaken many actions in that direction, both in Sparti, Monavasia, Mistra and Elafonisos, of course, where in Elafonisos we have the Inherit scheme that has already transformed Pavlopetri from a purely archaeological site into a tourist destination. Βεβαίως, όταν συζητάμε για ένα τόπο όπως η Ελαφόνησος, επί τη βάση της αηφόρου ανάπτυξης, δεν μπορούμε παρά να εισάγουμε στη συζήτηση όρους όπως η προστασία του υλικού και άλλου πολιτιστικού αποθέσματός μας, του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης που θα λαμβάνει υπόψη και τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού. When discussing Elafonisos, we definitely need to mention the fact that sustainable development needs to include a protection of both material and immaterial cultural heritage of the area. We need to focus on tourism, but tourist development must be done in a sustainable development way in order to make sure that everything is protected and safeguarded for the future. Η επίτευξη μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία θα συνδράμει επίσης σε κρίσιμους στόχους των εφαρμοζόμενων πολιτικών, όπως είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση των κοινοτήτων και άλλες, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της προστασίας του πολιτιστικού και του φυσικού περιβάλλοντος, πάντα στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας του προορισμού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την αηφορία και τη διατήρηση στον χρόνο όλων των πόρων που χρησιμοποιούμε. In order to achieve a mild tourist development, we need to utilize the targets that have already been set with respect to policies. Policies that focus on supporting and reinforcing communities at a local level and scale. And if, of course, any effort that we undertake to protect the cultural and the natural environment need to take into consideration the capability, the local capability that we have to sustain
all that we already have in this area. Θεωρούμε ότι υπόδειγμα τέτοιας αηφόρου δράσης ήταν το έργο Ινιχέρη που ουσιαστικά υλοποίησε η περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του προγράμματος Ίντερεν σε συνεργασία με τον Δήμο Ελαφωνήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού και ουσιαστικά μετέτρεψαν το ενδιαφέρον για έναν αρχαιολογικό χώρο και σε πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, εξασφαλίζοντας επίσης την αηφόρο διαχείρισή του. We feel that a very good example of the sustainable actions that have been taking place and will continue to take place is the fact that we have adhered, we have become a part of the inheritance schedule, scheme. Therefore, in the region of the Peloponnese, with the help of the municipality of Elafonisos, and of course under the umbrella of the Ministry of Culture, the Greek Ministry of Culture, we have been able to shift the interest around this area from a purely archaeological site into a site that is both culturally and touristically developed, however developed in a sustainable way. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας με το τουριστικό ενδιαφέρον. Αλλά θα πρέπει να έχουμε έντονο το ενδιαφέρον να προστατεύσουμε τον τόπο μας, να τον αναδείξουμε προς όφελος και των επόμενων γενιών. Σας ευχαριστώ πολύ. So there's no doubt that we need to link the rich natural and cultural heritage of our region with a tourism perspective. However, this needs to be done, and this is an absolute must, bearing in mind that we also need to protect our region, both for ourselves and for future generations. Thank you very much for your attention. Can we have some question, Theodoros? Θα μπορούσαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις. Αν μιλάτε σε μένα, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. You talk about resources and capability. I believe that, again, I'm not the mayor of Elafonisos, but I believe that if the Laconia and also the Peloponneso could help us, because again, it is a small village with not a lot of resources. What we can do to help Elafonisos to have what it was saying by the mayor of Tricala, Dimitrios, he said well that they have a wide resource only with a good team. And a good team, it is not only team that is voted by the community, but they have a team special in marketing, special in finance, special in ecology, special in transportation. And this way, it is a way that we could win also in Elafonisos. Θα ήθελα να σας πω, μιλήσατε ήδη για το θέμα των πόρων, για τη φέρουσα ικανότητα. Σαφώς εγώ δεν είμαι δήμαρχος της Ελαφωνήσου, ωστόσο θεωρώ ότι αν θα μπορούσε η περιφέρεια της Λακωνίας, η περιφέρεια Πελοποννήσου, να μας βοηθήσει, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελαφώνησος είναι μια μικρή κοινότητα η οποία δεν έχει μεγάλους πόρους. Και συζητήσαμε πριν με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος μας είπε πώς... Δεν ακούω καλά, με συγχωρείτε, μιλήστε λίγο πιο αργά, δεν ακούγεστε καλά. Μιλήσατε πριν, μα ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Μιλήσατε πριν για την ανάγκη, για τους πόρους, για τη φέρουσα ικανότητα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι δήμαρχος, λέει ο κ. Σαρίκ, αλλά αυτό που έχω, που θα ήθελα να σας πω είναι ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και από τη Λακωνία και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί η Ελαφώνησος είναι ένας μικρός τόπος με πολύ λίγους πόρους δικούς της. Και πριν από εσάς είχαμε μία συζήτηση με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος μας τόνισε τη σημασία να υπάρχει μία καλή ομάδα. Μία καλή ομάδα σαφώς ισούται με το γεγονός ότι πρέπει να είναι μία ομάδα εκλεγμένη από την κοινότητα. Και μας είπε ότι στην δική του ομάδα έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί όσον αφορά το μάρκετινγκ, ειδικοί όσον αφορά τα οικονομικά, ειδικοί όσον αφορά την οικολογία, ειδικοί όσον αφορά
τις μετακινήσεις και μεταφορές. Και μόνο αν έχουμε και εμείς ένα τέτοιο πάνελ ειδικών, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας εδώ στην Ελαφόνησο. Ναι, δεν άκουσα με ποιον μιλήσατε νωρίτερα. Θα σας απαντήσω. Με τον Δήμαρχο από τα Τρίκαλα. Α, τον κύριο Παστεργίου. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα ότι για να ουσιαστικά πετύχεις τους στόχους σου σε έναν τομέα πρέπει να βασιστείς σε ανθρώπους που έχουν εξειδικευμένη γνώση. Εγώ πολιτικά μιλώντας και υποστηρίζοντας αν θέλετε και το ρόλο που έχω αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου ως Περιφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών, θέλω να σας πω ότι έχουμε επιλέξει το δρόμο της καλής συνεργασίας με τον Δήμο Ελαφονήσου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμο Ελαφονήσου όσον αφορά την επίτευξη προόδου σε θέματα που αφορούν και τις υποδομές της Ελαφονήσου. Προσπαθούμε να συνδράμουμε την Ελαφόνησο σε θέματα οδικών υποδομών, σε θέματα εξηλεκτρισμού σε όλο το νησί, σε θέματα επίλυσης ζητημάτων κέριων, όπως είναι το επαρκές και το ποιοτικό είδωρ σε όλο το νησί, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Και κυρίως προσπαθούμε να φέρουμε κοντύτερα σε όλους τους επισκέπτες την Ελαφόνησο, βοηθώντας τη με τον εξυγχρονισμό του οδικού δικτύου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δημοκρατούμε ένα έργο που θα αφορά τη νέα γέφυρα, δηλαδή μια γέφυρα που αυτή τη στιγμή είναι μεταλλική και σε όχι κακή κατάσταση και όλοι όσοι οδηγούνται προς την Ελαφόνησο την διασχίζουν. Έχουμε επιτύχει βελτίωση κατά 30% στο οδικό δίκτυο. Προσπαθούμε μαζί με τον Δήμο Ελαφονήσου να λύσουμε τα ζητήματα της νομιμοποίησης του λιμένα της Ελαφονήσου. Και βεβαίως είμαστε εδώ να συνεργαστούμε και με φορείς οι οποίοι διαθέτουν έτσι μια εξειδικευμένη γνώση σε όλους τους τομείς. Είτε αυτός είναι ο τομέας της οικολογίας, είτε είναι ο τομέας της ενέργειας. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι χρέος μας να το πράξουμε, καθότι η Ελαφόνησος, το διαμάντι όπως εγώ συνηθίζω να λέω της Λακωνίας, είναι ένας τόπος που προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο για την Ελαφόνησο, αλλά και για ολόκληρη τη Λακωνία. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι... Μισό λεπτό θα μου δώσετε για να μπορέσω να κάνω τη διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θέλω πριν τελειώσω να συμπληρώσω τούτο ότι ως Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και ως πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψουμε στην Ελαφόνησο και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους, αυτούς που ζουν εκεί και το χειμώνα. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με τον Δήμο Ελαφονήσου που έχει εντάξει... Θα μου δώσετε μισό λεπτό να κάνω τη διερμηνία, παρακαλώ. Ωραία. First of all, I would like to say that yes, I fully agree with everything that you've said. In order to achieve any goal, there needs to be a good panel of experts on all issues. As a politician, in my role as a vice governor for infrastructure and transportation, I would just like to point out that our first goal, and one that has been met, is to have a very good cooperation with the municipality of Elafonisos. And through this cooperation, we are doing our best to have progress, especially as regards infrastructure. So we are trying to help Elafonisos by focusing on the road network, by focusing on the solution of problems such as problems of having sufficient and good quality water throughout the summer months. And we are getting closer. We want to help visitors to feel that they can come to the island easily, and we are getting closer to that by looking into the road network infrastructure. For example, nowadays at Scala we have a metal bridge that is on the way to Elafonisos, and therefore it is traversed by everyone who wants to come
to Elafonisos, and unfortunately it is in poor condition. However, this is about to change. We have already improved the road network of the continental side of this region by 30%, and along with the municipality of Elafonisos, we are looking at resolving all legal issues regarding the port of Elafonisos, and at the same time, what we are trying to do is trying to work with experts in ecology and energy. I feel that it is definitely a must, because Elafonisos is what I call the diamond of the Peloponnese, and it attracts visitors that go through the entire area and region of Laconia. In the region of the Peloponnese, what we are doing is that we are looking into Elafonisos also from the perspective of its permanent citizens. So we want to make winters easier for the permanent citizens as well. Μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, θέλω επίσης να σταθώ στην έρευνα που θα πρέπει να επιδείξει η πολιτεία και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση για την βελτίωση της ποιότητας όμως και της ζωής των μονίμων κατοίκων. Αυτών που το χειμώνα καλούνται να παλέψουν με τα προβλήματα, αν θέλετε, και της νησιωτικής απομόνωσης από την υπόλοιπη Λακωνία και την υπόλοιπη Ελλάδα, τα θέματα της εκπαίδευσης των παιδιών τους και γενικότερα θα πρέπει να αποδεχτούμε και έτσι είναι ότι οι κάτοικοι της Ελαφωνίσου είναι αυτοί που είναι η ψυχή της όλης προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένα project, ένα έργο που είναι σε διαδικασία υλοποίησης για την Ελαφώνησο, ένα έργο που κάνουμε σε συνεργασία με το Δήμο Ελαφωνίσου, ένα έργο που ο Δήμος Ελαφωνίσου προώθησε και ενέταξε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν αφορά τίποτε άλλο από το σχολείο της Ελαφωνίσου που θα επιτρέπει καλύτερες συνθήκες. Έχετε μόνο δύο λεπτά και θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο για να γίνει και η διακοινωνία. Τελειώσατε, ρε, ευχαριστώ, συγγνώμη κιόλας. At this point I would like to say that it is imperative for the state and of course the local governance to look at something that we consider very, very important, and that is the quality of life of the citizens, the permanent citizens that have to winter on the island. We don't want them to suffer by something which is very frequent on islands, and that is insular isolation from the rest of the world. So in this context, we are looking at the education of the children, we're looking at schools, and we feel that the citizens are the soul of every site. So there has been a project that has been integrated in the ones that are to be run, and this project has been able to progress thanks to the input of the municipality of Elafonisos, and it has to do with building a new school for the children. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσα να μην χαιρετήσω, να καλημερίσω και εγώ τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Βερούτη. Θοδωρή, καλημέρα. 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 Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου σήμερα. Ακούσαμε με πολύ αγάπη τον χαιρετισμό σου, τις δηλώσεις σου, την αγάπη σου, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν την ξέρουμε την αγάπη σου για το νησί. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι πράγματι με την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους αντιπεριφερειάρχες μας, και τον Θοδωρή τον Βερούτη και τον κύριο Τσινιέρη, έχουμε αγαστεί συνεργασία και πολυεπίπεδη συνεργασία. Σε ευχαριστώ και έτσι. So at this point, I would also like to salute and welcome Mr. Veroutis. Thank you very much for your participation at the symposium. Thank you for your intervention. We have listened to all that you said with lots of love. And of course, we are fully aware and we live your love for Elafonisos. And at this point, I would like to say, says the mayor, that both with Mr. Veroutis and Mr. Tsinieris, we have an excellent collaboration and have been having this collaboration on multiple levels. Εκτός από το τελευταίο. Λίγο. Εκτός από το Παυλοπέτρη,
που σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού καταφέραμε να δούμε τις πρώτες ενέργειες του Master Plan του Υπουργείου. Με την Περιφέρεια έχουμε πολλές ενεργές προγραμματικές συμβάσεις. Μία εκ των οποίων είναι το νέο σχολικό συγκρότημα που πρόσφατα δημοκρατήθηκε. Μία δεύτερη είναι η ίδρυυση. Είναι πολύ σημαντική η επέκταση του δικτύου ίδρυυσης στην Παναγία και στο Σίμου, αλλά και μελέτη αφαλάτωσης. Μία τρίτη συνεργασία είναι η επιμέλεια που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεών μας. Η επέκταση οδικού δικτύου στην Παναγία. Πρόσφατα πέρασε από Οικονομική Επιτροπή και θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για επέκταση δημοτικού φωτισμού στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Παναγίας και του Σίμου. Και τέλος αναμένεται και μια προγραμματική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πολλά ανοιχτά θέματα, πολλά όμορφα πράγματα σε συνεργασία με το Δήμο Ελαφωνήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευχαριστώ. One last word. Just So I would like to say that yes, Pavlopetri was made possible thanks to the collaboration that we've had both with the region of the Peloponnese and the Ministry of Culture, and it fell under the master plan of the Ministry of Culture. I would also like to say that there are many contracts currently looked into. There has been a public tender for the school that is going to be built. There's also there are projects looking into irrigation going to both Panayas and Simos, and there's a study of desalination that is currently being looked into. We have also targeted the port facilities, as was said by the Vice Governor as well, and we're looking at the road network leading all the way up to Panaya. It has been submitted to a financial committee and we're looking forward to installing lights both at Panaya and Simos. Another project that is currently being examined, it has to do with solid waste management. So we have lots of projects both underway, and they are all very, very beautiful and very meaningful to the island. Point. Just for information, Theodoros, I know that your schedule is very tight. But if you could come physically on Friday in Elafonisos, we have on Friday the mayor of Astypalia is coming express from Astypalia to Athens to attend to Elafonisos, because he believes and we believe that he could give us some good best practice. Secondly, he's coming from Monaco. The Monaco Foundation from the Prince Albert, they send their director for the Centre Scientifique that is focused on how we could improve the environment. And last but not least, we will have a very good dinner also together, or on Thursday evening or on Friday. If you could come, we are very, 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 very happy. Also on 30, eh? Ένα τελευταίο, κύριε Θεόδωρο, αν μας επιτρέπετε. Ξέρουμε ότι έχετε ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι είστε πολύ άσχολος, αλλά θα θέλαμε να σας καλέσουμε να έρθετε. Θα θέλαμε να είχαμε τη φυσική παρουσία σας στο νησί την Παρασκευή. Θα έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Αστυπάλαιας, ο οποίος θα περάσει από την Αθήνα, θα έρθει κατευθείαν στην Ελαφόνησο και θα μπορέσουμε, πιστεύω, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, την Παρασκευή θα έχουμε από το Monaco Foundation, από το Ίδρυμα λοιπόν, του Μονακό του Πρίγκιπα Αλβέρτου, τον διευθυντή του Centre Scientifique του Επιστημονικού Κέντρου, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε θέματα περιβάλλοντος. Θεωρώ και αυτό ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Και να πω επίσης ότι είτε την Πέμπτη το βράδυ είτε την Παρασκευή θα έχουμε και ένα εξαιρετικό δείπνο και θα ήταν μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή αν μπορούσατε και εσείς να παραστείτε. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια. I will do my best to join you. Ευχαριστώ πολύ.
Now we'll introduce one of the big part of our symposium, that it is a master plan. What do you mean by a master plan? We believe that Elafonisos has grown from last 30 years in a way that it was done with not a planned strategic. We believe that for the future, we need to think about how could look Elafonisos in 2030. And to look at 2030, we need to think what could be some step and some improvement. And it is just the first starting to have from Stavros and from Rudy, they're two very known architects. They work in Athens, in UK, and they pass here several weeks, also with their researcher, and they come with some proposal. If of all these proposals, just we choose five of them and become implemented, we have done a very, very good job. The floor is yours. Καταρχάς, να πω ότι οι επόμενοι μας ομιλητές θα μιλήσουν για το master plan για το νησί της Ελαφωνήσου. Θα ήθελα να πω ότι η Ελαφώνησος προφανώς και έχει μεγαλώσει, έχει μεγεθυνθεί. Το θέμα είναι ότι μεγάλωσε χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός στρατηγικός σχεδιασμός τα τελευταία 30 χρόνια. Χρειάζονται σίγουρα βελτιώσεις, χρειάζονται πράγματα που πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι αυτά που θα ακούσουμε από τον Σταύρο και τη Ρούλη, δύο αρχιτέκτονες που εργάζονται τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Νομίζω από τις πολλές προτάσεις που θα ακούσουμε από τους ίδιους, ακόμα και μόνο 5 από αυτές, αν καταφέρουμε να υλοποιήσουν, αν υλοποιηθούν στο νησί, νομίζω θα υπάρξουν σημαντικότατες βελτιώσεις. Ο λόγος στους δύο ομιλητές. Μ' ακούτε? Ωραία. Η ερευνητική ομάδα της Elafonisos Eco είναι μια μικρή ομάδα με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών υπό την ομπρέλα της υποστήριξης Elafonisos Eco, μια ομάδα η οποία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επαγγελματιών, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και να συμβάλλει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα μια σειρά από πρωτοβουλίες, ενέργειες και έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανά να συνθέσουν ένα προσχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού μιας πολιτιστικής, φυσιολατρικής, εναλλακτικής και θεματικής βιώσιμης τουριστικής και κοινοτικής ανάπτυξης για το νησί της Ελαφωνήσου, το οποίο θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Now, allow me to say that we are a research team which operates under the auspices of Elafonisos Eco. We have among us scientists, we have professionals, we have people who actually know what to do and can operate as consultants in various projects on the island. So we are here via our initiative to support the local authorities in order to be able to implement such projects, in order to be able to have a truly viable community, a truly vibrant community, and an alternative community at the same time. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η απαρχή για αυτό το master plan αποτέλεσαν πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Ενρίκο, πρόεδρο και ψυχή της Ελαφωνήσος Eco, την κυρία Λιάρου, τη δήμαρχο της Ελαφωνήσου, το δίκτυο συνεργατών της Ελαφωνήσος Eco, αλλά και από τις ανάγκες που έχουν εκφραστεί από τους κατοίκους και έχουν αποτυπωθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων συμποσίων που έχουν γίνει στο νησί, οι οποίες επηρέασαν και συνέβαλαν σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του Master Plan. Επίσης, σημαντική πηγή αποτέλεσαν τα βιβλία του διδάκτορα Κωνσταντίνου Μεντή, συγγραφέα πανεπιστημιακού, ιστορικού ερευνητή και πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επιστημόνων της Ελαφωνήσου. Now, I wish to say the following. Now, this initial master plan is the outcome of lengthy discussions between myself, between Mayor Liaru, between Enrico, who is the soul and the heart of this network, and of course the input by the locals. We heard the locals. So I believe all of these people, all of these inputs contributed to the establishment and the creation of this master plan. Moreover, I need also to inform you about the crucial contribution and the know-how and the knowledge that we got from Professor Mendis, whose support and whose knowledge on the topic seriously contributed to the establishment and creation of this master plan.
στην Ελαφώνησο. Ήρθα πρώτη φορά το 2011 για διακοπές 2-3 ημερών και τυχαία την ίδια χρονιά, λίγο αργότερα, συναντηθήκαμε με τον Ενρίκο, γιατί ήθελε να βρούμε τοποθεσία για τη δημιουργία ενός υπαίθριου θεάτρου. Από τότε έρχομαι τακτικά και σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά πιο εντατικά τα τελευταία χρόνια με αφορμή τη διοργάνωση των συμποσίων, συζητάμε με τον Ενρίκο και τα άλλα μέλη του Συλλόγου που θα μπορούσαν κάποια πράγματα να αλλάξουν στο νησί σε διαφορετικούς τομείς. Λόγω της ιδιότητάς μου ως αρχιτέκτονα, η οπτική μου εστίαζε κυρίως σε πιθανές παρεμβάσεις βελτίωσης του οικιστικού ιστού του νησιού. Now, allow me to say that I first arrived on the island in 2011. I visited the island just for a brief vacation of two or three days of holidays. And then, let's say, accidentally, I had the opportunity, a chance to meet Enrico, who then wanted to find a spot, to find a place to create an open theater on the island. Since then, our collaboration, our communication, our discussions are continuing and rather intense. And of course, through the support and via the Elafonisos conference, we managed to gather important input as far as the future of the island is concerned. So yes, indeed, things must change. And of course, via my own perspective as an architect, I believe that important intervention should take place to further improve the condition on the island. Στο προηγούμενο συμπόσιο που είχε γίνει, είχα μιλήσει για τα υπαίθρια θέατρα και την προσπάθεια που είχαμε κάνει για την εξεύρεση χώρου για το ανοιχτό θέατρο και είχαν αναφερθεί επίσης παραδείγματα πόσο φεστιβάλ σε ανοιχτούς χώρους έχουν τονώσει την επισκεψιμότητα των περιοχών που λαμβάνουν χώρα. Allow me, for example, to say that during the previous Eco conference, we discussed and we tried to identify a place where we can truly create an open theater. And of course, we wanted to follow the example of other cities, other islands, where actually different open-air festivals take place, which of course, as you understand, this further enhances the tourist attraction of the island. Στο δεύτερο συμπόσιο, το 2019, είχαν παρουσιαστεί κάποια παραδείγματα παρεμβάσεων αστικού σχεδιασμού σε παραλιακά μέτωπα, παρεμβάσεις διαφορετικής κλίμακας, οι οποίες προσέδωσαν μια νέα δυναμική σε τόπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν ήταν μελέτες βραβευμένες αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτική πάνω στο ίδιο ζητούμενο. Now, allow me to say, since the 2019 symposium, which was actually the second symposium that was organized on the island, we further discussed and elaborated on the issue of urban planning and how such urban planning intervention would further improve the island. And of course, we heard, we discussed, and we presented various suggestions, various proposals and ideas that had received important international architectural prizes. Πέρσι, στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί τότε συνήθως διεξάγονται πιο εντατικά αυτές οι συναντήσεις και συζητήσεις, μας κάλεσε ο Ενρίκο στο νησί και ήρθαμε μαζί με τον Σταύρο τον Δενδρινό, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τη Λένα Μπουλαμάτση, αρχιτέκτονα και πολυετή συνεργάτη του σε πολλά συναφή έργα και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, η οποία δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί στο συμπόσιο, αλλά και μαζί με ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες και συνεργάτες διαφορετικών αντικειμένων, να συζητήσουμε μια προσέγγιση η φόρας βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και σημειακών οικαστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που θα σηματοδοτούσαν σταδιακά τις μελλοντικές αυτές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από τους κατάλληλους κάθε φορά φορείς με στόχο την υλοποίησή τους. Now, let me also say that last year, during the end of the summer period, once again, we had a great discussion with Enrico. Enrico invited us on the island. So we came along with Stavros Dendrinos, who is an associate professor of architecture at the Democritus University, and of course, Elena Bulamatsi, who is also an architect and who collaborates with Stavros, and they have participated in various architecture events and prizes all over the world.
So unfortunately, Lena is not with us today. But still, I believe that via the discussions and the contribution of important artists, professionals, and other people who know things about the general field, which is called sustainable development, we managed to propose various interventions, artistic interventions, urban planning interventions, that if further exploited by the locals and utilized properly, could further even the island's importance. Η ερευνητική ομάδα πρότεινε τη σύνταξη ενός master plan που θα αποτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση, θα συλλέξει στοιχεία και θα καταγράψει τις ενδεχόμενες προτάσεις, παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πεδίο επικοινωνίας με συνεργάτες και φορείς για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθεί δρώντας συμβουλευτικά με στόχο να προσδιορίσει καινοτόμους πυλώνες και στρατηγικές πράσινης βιώσιμης και αηφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Ελαφωνήσου, καθώς και να αναζητήσει φορείς χρηματοδότησης σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες, με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του τόπου. Moreover, allow me to say that the research team that we managed to develop was responsible to draw up a master plan. And this master plan was actually the common ground of understanding, the common ground on which we could further our discussions. And of course, via this network of collaborators, of scientists, of professionals, of academia, we were able to identify ways so we can arrive at a truly green, sustainable development of the island, and also be able to support local authorities to find funding for all of these projects that we are proposing to the island and, of course, to the authorities. Το Master Plan επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να αποτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση, να τεκμηριώσει και να προτείνει μια σειρά από οικολογικές παρεμβάσεις στον οικισμό και σε όλο τον νηστή, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν το περιεχόμενο ενός δικτύου τόπων με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες για την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του και να συνδέσουν διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος. Ένα δίκτυο ικανό να φιλοξενήσει μια σειρά από ετήσιες πολιτιστικές, γαστρονομικές, ιστορικές και φυσιολογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους. Now, moreover, I wish to say that this master plan aspired to document, to be able to have a quantitative and qualitative analysis of the current status of the island, and at the same time, to be able to propose ways to reform the island's identity, and of course, correlate the island with different initiatives which would take place on an annual basis in the field of nature, in the field of gastronomy, in the field of what we all aspire for and look for the island, which is a sustainable development. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιλέχθηκαν μικρές οικολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προτείνουν τη σταδιακή μετατροπή του οικισμού, της Ελαφωνήσου και του νησιού σε ένα ζωντανό και ελκυστικό μέρος για επίσκεψη όλο το χρόνο και να δημιουργήσουν τις υποδομές που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα λειτουργούν ως πρεσβευτές του όλο το χρόνο. Προτείνουμε μια συνδιαμόρφωση μιας νέας τουριστικής εμπειρίας με στόχο τη βιωματική σχέση με τη φύση, την πολιτιστική κληρονομιά και την ευεξία, συνδυαζόμενη με μια οικολογική προσέγγιση της φιλοξενίας. Now, moreover, I wish to refer to the following. Well, via all these processes, we need and we want to propose some truly eco interventions, which will transform the island into a truly vibrant, all-year destination for all potential visitors, and via these co-creation of these new experiences, which would combine gastronomy, well-being, we could once again transform the island into an attractive destination for any given tourist. Να αλλάξουμε λίγο διαφάνεια. Στην Ευρώπη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, πολλά τοπία και αστικές περιοχές τελούν υπό κάποιο κανόνα προστασίας για τη φυσική ή πολιτιστική του σημασία. Υπάρχει μεγάλη αδράνεια στην προσαρμογή αυτών των περιοχών στα νέα δεδομένα για χάρη της επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας. Αλλά αν το άγγιγμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας είναι απαγορευτικό, τότε πώς θα πρέπει να επιτευχθούν οι μεγάλες μεταβάσεις? Θα μπορούσε η επιστημονική έρευνα να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στη χάραξη μελλοντικών σεναρίων χωρίς να διαλέξει στρατόπεδο υπέρ της φύσης από τη μία πλευρά
και του ανθρωπογενούς πολιτισμού από την άλλη. Η πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται συνεχώς υπό διαμόρφωση ανάλογα με τους κοινωνικο-οικονομικούς σκοπούς και στόχους. Αν δούμε την κληρονομιά με μια πολύ ευρεία προοπτική, ακόμη και οι τρόποι σκέψης του παρελθόντος θα μπορούσαν να θεωρηθούν κληρονομιά. Now, allow me to say that as you can actually see on this slide, in the European Union, there are many regions, many areas, many islands that are protected according to some different standards. Now, the problem is that sometimes there is a lack of action and areas, regions, cities are unable to adapt to these new norms, to these new standards. So the question is whether the scientific community is in a position to contribute to this new effort in order to be able to find the balance between protection of the environment, or protection of the nature, if you wish, and the different anthropogenous interventions. So there is a legacy, and this legacy should be protected, striking the right balance. Ευρωπαϊκές ερευνητικές πρωτοβουλίες τοποθετούνται στο νοητικό χώρο μεταξύ κληρονομιάς και χωροταξικού σχεδιασμού, βαθιάς ιστορίας και μελλοντικών τοπίων, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερα ισορροπημένα μελλοντικά σενάρια για τα ευρωπαϊκά τοπία. Now, the different European Union research interventions and all of these efforts wish to be able to combine the importance of a renewable urban planning along with the legacy of the past. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το δομημένο περιβάλλον και το τοπίο μας επηρεάζει την ευημερία μας τόσο κοινωνικά όσο και σωματικά. Το νησί της Ελαφωνήσου είναι ένας τόπος που συνδυάζει πολλά σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Now, allow me also to say that we live in a structured environment. And of course, Elafonisos has many different aspects in its own identity. It is part of the Natura 2000 network, and of course, it is an island of paramount importance, generally speaking. Η ενημέρωση και η προώθηση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού brand name ικανού να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο σε διαφορετικές εποχές του χρόνου για διαφορετικούς λόγους και όχι μόνο την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Now, all of this information, all of this update, all this knowledge that we have about the island should be promoted. We should promote all the different characteristics of the island, which are multiple, to be honest. And I believe in this way, we are in a position, or we would be in a position, to attract visitors arriving on the island on different time zones and different areas, not just in the summer period. Σήμερα, παρόλο που η Ελαφώνησος προσελκύει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο, λόγω των καταπληκτικών παραλίων του νησιού και ιδιαίτερα της παραλίας του Σίμου, οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αγνοούν την πολιτιστική, οικολογική και ιστορική ταυτότητα και κληρονομιά του νησιού. Allow me also to say that despite the fact that the island attracts every year more visitors, the issue is that people arrive on the island and stay for a short holiday because, of course, of the beautiful waters of the island, like Simos Beach. So the question is how we could and we should find ways to attract people to get to know the cultural aspect of the island and all the other major characteristics that the island has. Οι περισσότεροι χώροι φιλοξενίας και εστίασης είναι κλειστοί εκτός τουριστικής περιόδου, με άμεσο αποτέλεσμα, ακόμη και αν κάποιος επιχειρήσει να επισκεφτεί την Ελαφώνησο, να έρθει αντιμέτωπος με ένα τελείως διαφορετικό τόπο και τοπίο. Συνεπώς, η βιώσιμη πράσινη τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη σε άμεση σχέση με την ιδιότερη φυσιογνωμία του τόπου, αλλά και την τοπική κοινωνία, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. For example, allow me to say that if you arrive on the island in, let's say, winter, or not in the summer, in other words, you will see that most of the accommodation is closed. You won't find any restaurants open. So it seems that the landscape of the island, the identity of the island, changes radically from summer to any other given period. So if we wish to truly arrive at a sustainable development of the island, we need also the input of the locals. Η Ελαφώνησος είναι ένα μικρό νησί με μικρό αριθμό μόνιμων κατοίκων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι.
βρίσκεται σε μικρή απόσταση και με ισχυρούς δεσμούς από την Πελοπόννησο και το γεγονός αυτό συνθέτει μια συνθήκη με πολλές προκλήσεις. Allow me also to say that Elafonisos is a small island, but of course during summertime we have multiple visitors and of course much more people who reside on the island. And of course there are some great routes with the Peloponnese and all of these different challenges must be taken into consideration. Από τη μία δεν έχει αρκετό πληθυσμό για να μπορέσει να αποτελεί έναν τόπο ελκυστικό για την εγκατάσταση νέων κατοίκων, αλλά από την άλλη και διαπιστώνοντας μια αυξητική τάση προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί πιο εύκολα να προβεί σε αλλαγές, να διαμορφώσει μια συνεκτική πρότυπη πράσινη ενεργειακή κοινότητα που καινοτομεί σε θέματα κυκλικής οικονομίας, αποφυγή της χρήσης αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις, νεανική πράσινη επιχειρηματικότητα μεταξύ άλλων. Μπορεί να αποτελεί ένα πεδίο εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, ένα πεδίο που ο πρότυπος μετασχηματισμός είναι εφικτό να συντελεστεί με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με ένα πολυπληθέστερο τόπο. Allow me also to say that despite the fact that we do not have enough people residing on the island, in other words, the population is rather small, well, I dare to say that we should be able to find ways to establish a more cohesive, green, energy-efficient community via the input of the locals. So through the different innovative initiatives that could be implemented on a small scale on the island, things should be improved. For example, we could further reduce the mobility via the utilization of cars. Η Ελαφώνησος μπορεί να αποτελέσει έναν προορισμό ικανό να προσελκύει επισκέπτες υψηλού επίπεδου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με ένα σταθερό αριθμό ανθρώπων που θα διαμένουν, θα δραστηριοποιούνται και θα υποστηρίζουν την πολιτιστική, οικολογική, τουριστική και ιστορική υποδομή του τόπου. Η ταυτότητα του νησιού αποτελείται από πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία το προαναφερθέν δίκτυο θα προσπαθήσει να αναδείξει. Allow me also to say that I'm a firm believer that the island can actually attract qualitative visitors throughout the year. So through the support of these people, I believe we could further enhance also the cultural identity of the island. Συνοπτικά θα αναφερθούμε στα ακόλουθα. Στη μυθολογική και ιστορική διαδρομή, ο θαλάσσιος χώρος της Ελαφωνήσου υπήρξε για αιώνες τόπος κοσμογονικών θρύλων, όπως η γέννηση της Αφροδίτης στα Κύθυρα, οι τρεις χάριτες στο στενό της Ελαφωνήσου, ο Πάρης και η Ελένη κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, η χώρα των Κυκλόπων και το ταξίδι του Οδυσσέα, του Γλαύκου, του Σιλινού, του Χίρονα, ο αγώνας του Ηρακλή με τους Κεντάβρους, η λατρεία θεοτήτων όπως η Αθηνά, ο Απόλλωνας, η Άρτεμις, ο Ποσειδώνας και άλλοι. Now, allow me also to say that the island's history is also related with the different thrills and myths of ancient Greece. For example, I could refer to the birth of Aphrodite, the myths of Cyclops, the Centaurus, and so many other different events like Venus, like Apollo, like the actually voyage of Ulysses. Η ιστορία της Ελαφωνήσου ανάγεται στην νεολιθική περίοδο 6.000 με 3.500 π.Χ., κατά την οποία άκμασε ένας λαμπρός και σπάνιος προϊστορικός πολιτισμός, ίχνη του οποίου μπορεί να δει κανείς στο Παυλοπέτρι, ίσως την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου. Από εκεί και πέρα, η ιστορική διαδρομή της Ελαφωνήσου και της γύρω περιοχής συνδέεται με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και την κατοχή από τους Αθηναίους, το Θουκυδίδη και τους Ρωμαίους. Allow me also to say that the history of the island goes back to the Neolithic era. And of course, we can be truly marveled by the Pavlopetri sunk city. And of course, also we could refer to the War of Peloponnese when the island and the whole area was occupied by the Athenians. Στη συνέχεια, η ιστορία της Ελαφωνήσου συνδέεται με το Βυζάντιο, τα κάστρα και τις βίγλες, την πειρατεία, το Δον Κιχώτη, τις βενετοτουρκικές ναυμαχίες, τους Πορτολάνους, τη διάσωση του Κολοκοτρώνη και του Κατσόνη, την ναυμαχία του Μιαούλη, τις ναυτικές βάσεις του Αγώνα, τον Κόνχραν, τον Καποδίστρια, την απόφαση του Σαρακίνικου Ελαφωνήσου για την ναυμαχία του Ναβαρίνου, την απελευθέρωση της Ελλάδας και πολλά άλλα. Now. Allow me also to inform you that the history of the island is also related to Byzance, to Don Quixote, to Portolanos, to the safeguard of Miaulis, to Capodistrias, even to the decision to participate in the Navarino battle.
Τα 1000 τελευταία χρόνια ξενοκρατίας, η Ελαφόνησος, μετά την καταστροφή της από τους Σαρακίνους στα μέσα του 1ου αιώνα, περιήλθε στην κατοχή πολλών διαφορετικών οικογενειών και φυλών. Το 1800, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως, αναγνωριζόταν η Επτάνησος πολιτεία, που συμπεριλάμβανε και την Ελαφόνησο στα Επτάνησα, όπως ρητά ανέφερε και το ψήφισμα της νομοθετικής συνέλευσης στις 22 Ιανουαρίου του 1804. Το 1807 η Ελαφόνησος περιήλθε πάλι στην κατοχή των Γάλλων και το 1809 στην κατοχή των Άγγλων. Allow me also to say that the last 1,000 years we have seen many different important historical events which took place on the actual island. We can refer to the destruction by the Saraceni, then the introduction and inclusion of the island in 1800 in the so-called Eptanisios Politia, in other words, the islands, the seven islands. And of course, allow me also to say that afterwards, in 1807, the island was once again reoccupied by the French and in 1809 by the Britons. Η απελευθέρωση του πρώτου κατοικημένου επτανησιακού νησιού της Ελαφωνήσου, δηλαδή, στις 6 Ιουλίου του 1850 και η προβολή της Μάνης και η συμβολή της Μάνης στο ιστορικό αυτό γεγονός, καθώς και de facto προσάρτηση της Ελαφωνήσου στην Ελλάδα, είναι τα όσα ακολούθησαν αυτής και έχουν εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον. Allow me also to say that the liberation of the island on July 6, 1850, with of course the important contribution of Mani, also further enhances the history of the island. Πολλές πληροφορίες για την ιστορία της Ελαφωνήσου μπορεί κανείς να βρει στο site τόσο του Δήμου όσο και το Ελαφώνησος in Space Time. Η φυσική ομορφιά της περιοχής της Ελαφωνήσου οδήγησε στο να χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας για το δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία 9243 της ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου του 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 220 περίπου είδη φυτών έχουν καταγραφεί, 9 από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια και 65 είδη πανίδας, 13 από τα οποία προστατεύονται και 8 απειλούνται με εξαφάνιση. Allow me also to inform you about the following. Much information about the island can be retrieved on the portal of the municipality and, of course, on the website Elafonisos Space Time. Moreover, as it was mentioned earlier, the island is part of the so-called Natura 2000 network via the 1943 decision of the European Community of May 21, 1992. From the different interventions and especially through the research that has been conducted on the island, it seems that there are 220 different plants from the so-called flora, 9 out of which are really rare, and of course 65 species of the so-called fauna, and of course 8 out of which are in extinction. Όλα τα νοτέρω, τα οποία συνοπτικά αναφέρθηκαν εδώ, αποκλειστικά και μόνο ως ενδείξεις της πλούσιας ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς του νησιού, συθέτουν τη φυσιογνωμία του και μπορούν, εφόσον αποτελέσουν ζωντανή κληρονομιά των κατοίκων και ενεργή παρακαταθήκη για τους επισκέπτες του νησιού, να διαμορφώσουν έναν τόπο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και να γίνει ορμητήριο για να εξερευνήσουν το ευρύ φάσμα πολιτιστικών, περιβαλλοντικών σημείων ενδιαφέροντος και ιστορικών μνημείων στο νησί και σε μικρή απόσταση από αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Now, all of the above once again contribute to the vivid legacy of the island, which actually creates this new identity of Elafonisos. And of course, this is something which could be seen as a legacy for the future generations and the future visitors. The island is in a position to accommodate a large number of visitors who could further explore not just the beautiful beaches of the island, but also the different historical points of the island itself. Thank you. Με τους προβληματισμούς και την έρευνα, όπως αυτοί συνοπτικά αναφέρθηκαν προηγουμένως, ξεκινήσαμε την ανάλυση και τεκμηρίωση του νησιού και του οικισμού της Ελαφωνήσου. Εκτός των τοποθεσιών που ήταν γνωστές, εντοπίστηκαν και κάποιες ακόμα χαρακτηριστικές διαδρομές και σημεία για τη δημιουργία περιοχών ενδιαφέροντος.
Allow me to say that through research, through the discussion, through the debates, we managed to proceed to an analysis and documentation of the resources of the island, and especially the identification of different routes of interest for the island itself. Η Ελαφώνησο στην πραγματικότητα ξεκινά από το λιμάνι της Πούντας, άλλωστε διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ελαφωνήσου, το οποίο λειτουργεί σαν ένα πέρασμα χωρίς ιδιαίτερες υποδομές, εκτός από το στέγαστρο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, τα οποία είναι προκατασκευασμένες καμπίνες που τοποθετούνται και λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει οργανωμένος και οριοθετημένος χώρος στάθμευσης για τα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα σταθμεύουν δεξιά και αριστερά του δρόμου σε μια αυτοσχέδια οργάνωση. Allow me to say that everything starts from the Punta Port, where actually there is no real infrastructure. There is just a ticket center, which is created from prefabricated material. There is a parking area, which unfortunately equally is not an organized parking area. Ακριβώς δίπλα, ανατολικά, βρίσκεται η λίμνη Στρογγύλη, περιοχή σπουδαίας βιοποικιλότητας, με έκταση η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή και που αποτελεί καταφύγιο για 132 είδη πτηνών. Λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξή της και την επισκέπτονται, παρόλο που είναι τόσο κοντά στην Πούντα. Πιο γνωστό, από την άλλη πλευρά, είναι το Παυλοπέτρι, λόγω της ύπαρξης του καταβυθισμένου οικισμού. Now, on the east side, there is a beautiful lagoon. A lagoon which hosts a great biodiversity. We have 132 birds, the Strogili Lagoon, and furthermore we have the Pavlopertri, which is quite known for its sunk city. Φτάνοντας στο λιμάνι της Ελαφωνήσου, ο οικισμός της Ελαφωνήσου βρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων και διαθέτει όλες τις βασικές υποδομές που έχει ανάγκη ένας επισκέπτης, όπως καταστήματα εμπορικά, εστίασης, ψυχαγωγίας και καταλήμματα για διαμονή. Now, arriving on the island, of course, all infrastructure is there. We have shops, we have hotels, we have restaurants. So, yes, tourists and, of course, visitors can be really accommodated as they should. Οι υπόλοιποι οικισμοί είναι το κάτω νησί στα δυτικά, ο οικισμός της Λεύκης που βρίσκεται ανάμεσα στον όρμο της Λεύκης και του Σαρακίνικου και ο οικισμός Καπάρι που βρίσκεται δυτικά του οικισμού της Ελαφωνήσου στο δρόμο προς το κάτω νησί. Now, there are some three other areas of the island, the so-called Kato Nisi, Lefki and Kapari. Η Ελαφώνησος είναι κυρίως γνωστή για τις παραλίες της, με γνωστότερη αυτή του Σίμου και του Σαρακίνικου, μικρός και μεγάλος Σίμος όπως είναι γνωστές, που μαζί με την παραλία της Παναγίας έχουν τους χαρακτηριστικούς αμόλοφους που φτάνουν σε ύψος μέχρι 10 μέτρα και το κεντρόδασος που απλώνεται κατά μήκος των παραλιών. Now, moreover, allow me to say that the island is is famous for the Simos beach, Sanakiniko with the big and small Simos, Panagia with the 10-meter-high sand dunes and the different cedar trees. Σε αυτές τις παραλίες, όπως και απέναντι στην Πούντα, που είναι αντίστοιχης μορφολογίας, το καλοκαίρι κάνουν τις φωλιές τους θαλάσσιες χελώνες, καρέτα-καρέτα. Moreover, allow me to say that on the Punta beach we also have the nest for the Carreta Carreta turtles. Οι υπόλοιπες παραλίες που συναντάμε στο νησί είναι η Λεύκη, το Κοντογόνι και το Μεγάλο Τηγάνι που είναι στα δύο άκρα του οικισμού και ο Καλόγερας που είναι η λιγότερο γνωστή παραλία. Allow me to say that we also have other beaches, Lefki, Kodogoni, Kalogeras and Megalo Tigane, which are not that famous, that known. Υπάρχουν δύο μονοπάτια που μπορεί κανείς να βρει την πορεία τους στο διαδίκτυο, χωρίς να υπάρχει όμως κάποια σήμανση επιτόπου. Το ένα μονοπάτι ξεκινάει από τον οικισμό της Ελαφωνήσου και οδηγεί στην κορφή της Βάρδιας, που έχει ύψος 276 μέτρα, και ένα δεύτερο κλάδο προς τη Βίγλα. Και το δεύτερο ξεκινάει από το κάτω νησί και οδηγεί στην παραλία του Αγλίφτη που βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Πατάπιου. Now there are two footpaths that can be only traced and found on the internet. The one leads to the top of Vardi, 276 meters, and the other one from Vigla going to Aglithi beach to Agios Patapios.
Το κύριο οδικό δίκτυο του νησιού περιλαμβάνει την κεντρική κυκλική διαδρομή από τον οικισμό της Ελαφωνήσου στο κάτω νησί, στο Σίμο και ξανά πίσω στον οικισμό, καθώς υπάρχουν και κάποιοι δευτερεύοντες μικρότεροι δρόμοι. Now there is a single major road network which starts from the actual settlement where we stand and goes to Kato Nisi, and it's a cyclical road network. Αναλύοντας τον οικισμό της Ελαφωνήσου, εντοπίστηκαν οι κύριες διαδρομές πορείες, τις οποίες κάποιος έχει λόγο να ακολουθήσει, καθώς θα συναντήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές που θα χρειαστεί. Έτσι έχουμε το παραλιακό μέτωπο από το λιμάνι μέχρι την άκρη του οικισμού με όλων των ειδών τα καταστήματα και υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, καταλήματα, το Δημαρχείο, ATM, εκκλησία και φαρμακείο. Now, we have been able to identify the main routes of the islands, the ones that one might want to follow, where actually he or she will find on the seafront municipal authority, will find shops, restaurants, supermarkets, an ATM, everything in other words that could be needed, also the church. Στον οικισμό υπάρχουν δύο εσωτερικοί δρόμοι, οι οποίοι έχουν κάποια καταστήματα και καταλήγουν σε ένα πλάτωμα πλατεία. Ενώ εγκάρσια περνάει ένας άλλος δρόμος, ο οποίος έχει εμπορική δραστηριότητα, αλλά δεν έχει εμπορική δραστηριότητα, αλλά είναι ο δρόμος που συνδέει τα δύο άκρα του οικισμού, αν κάποιος δεν θέλει να κάνει τον κύκλο παραλιακά. Now, there are also two other internal roads, which once again are full of shops, restaurants, etc. And the third one, which is an intersection, let's say, where actually you can utilize it. There are no shops or anything, and it's an easier way to arrive once again on the main settlement, avoiding getting the seafront main road. Σε αυτές τις διαδρομές εντοπίσαμε σημεία που θα μπορούσαν να γίνουν μικρές παρεμβάσεις ώστε να προσδώσουν τόσο στον τόπο και στους κατοίκους μία δυναμική, όσο και στους επισκέπτες, εναλλακτικά ενδιαφέροντα εκτός αυτών που υπάρχουν μέχρι σήμερα. So along those routes, what we have been able was to locate and identify spots that could be intervened upon in order to alter the dynamics, both for the citizens and of course the tourists. Πιο αναλυτικά, ανά περιοχή, στο λιμάνι που είναι εδώ που βλέπουμε στη διαφάνεια, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς όταν φτάνει στο νησί και μπορεί να διαπιστώσει κανείς είναι εγκατάλειψη, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος ώστε εκτός από τις βασικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται και θα μπορούσαν να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, όπως είναι τα εκδοτήρια των εισιτηρίων και τα γραφεία του λιμενικού σώματος, που είναι εγκατεστημένα σε προκατασκευασμένους οικίσκους, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες, αλλά θα δώσουν και ζωντάνια στο σημείο εκτός του ωραρίου των δρομολογίων των πλοίων. So the first thing one sees when they arrive at port is an image of isolation. However, in this empty space, there could be facilities that could be created that would have a more permanent nature. For example, instead of the prefabricated booths, we could have coast guard offices, we could have ticket booths, as well as a point for information for the tourists. And this would all, if it became more permanent, it would attribute a character of liveliness to this area. Σε όλο τον οικισμό υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και εγκαταλειμμένα κτίρια στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εφήμερες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δράσεις, οι οποίες από χρόνο σε χρόνο, εφόσον το σημείο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο, να ανανεώνονται. Throughout the settlement, there are open spaces and there are abandoned buildings that could be exploited, that could be taken advantage of artistically. With the proper interventions, these artistic exhibitions or visuals could be replaced on an annual basis. Το παραλιακό μέτωπο, όπως αυτό ορίζεται από το λιμενοβραχίωνα του λιμανιού των Καϊκιών, και την Ματέο. Το παραλιακό μέτωπο, όπως αυτό ορίζεται, another one.
από το λιμενοβραχίωνα του λιμανιού των Καϊκιών και τη γέφυρα του Αγίου Σπυρίδωνα είναι η καρδιά του νησιού. Ο λιμενοβραχίωνας σήμερα, εκτός από το σπίτι του ψαρά που είναι μια προκατασκευασμένη λιώμενη κατασκευή, δεν διαθέτει κάποια άλλη εγκατάσταση και συνήθως χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης. The seafront is delimited by the port arm where we have the fishing boats, and on the other end it goes all the way up to the bridge of Agios Peridonas. And this seafront constitutes the heart of the settlement. Nowadays we have prefabricated buildings for the fishermen, and this could be changed. Ο λιμενοβραχίωνας, τόσο ο λιμενοβραχίωνας όσο και ο προάβλιος χώρος του Αγίου Σπυρίδωνα, είναι μοναδικοί χώροι που έχουν ένα αξιόλογο μέγεθος και βρίσκονται σε κομβικό σημείο του οικισμού και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χώροι συνάθρησης κοινού για εκδηλώσεις κατά τη θερινή περίοδο. Both the port's edge and the area surrounding Agios Peridonas have an open space that could be used for events that could take place on an annual basis once again. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο δεικτικό άκρο του οικισμού, είναι μια περιοχή σχεδόν άγνωστη στους επισκέπτες, παρόλο που εκεί βρίσκεται σχεδόν σε επαφή η παραλία του Καλόγερα. Είναι μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, καθώς είναι ουσιαστικά σε επαφή με την είσοδο του οικισμού προς τα δυτικά. The sports facilities that lie at the west end of the settlement is an area which is practically unknown, even though it is a bridge, it is the linking point to the beach of Kalogeras. It is an area that could be easily upgraded, and this would boost the number of visitors that would come and allow them to see the western part of the settlement as well. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της παρουσίασής μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να φτιάξουμε βιώσιμα τοπία. Πρέπει να σκεφτούμε σε πολλαπλές κλίμακες και τομείς, από τις μεταφορές και τα απόβλητα, μέχρι τα τρόφιμα, το νερό και την ενέργεια και την ποιότητα του αέρα. Όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν είναι η ισότητα, πρέπει να, ακόμη και η ισότητα, πρέπει να επανεξεταστούν. Πολλοί άνθρωποι εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Απλώς συναντάμε μεγάλη αντίσταση, κυρίως από την πολιτική τάξη, που φαίνεται να είναι πολύ αδύναμη για να πάρει μια απόφαση. Φυσικά, από αυτό εξαιρούνται οι δήμαρχοι, οι οποίοι είναι ενεργοί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα συνεχιστεί η παρουσίαση με τις προτάσεις από τον Σταύρο τον Δεδρινό. Μετά το διάλειμμα, βασικά. So in closing, the first part is that there is no other option but to create sustainable landscapes. There are many issues that need to be tackled, the waste management, anything that pertains to food, water, energy, even the quality of the air. And among these issues, one must not forget equality. All those issues need to be re-examined, and we have a number of people working on that. However, political will is weak. There is no political commitment, with the exception of mayors, who do strive for sustainable development. And at this point, I will close. The second part of the master plan will be presented by Mr. Stavros Dendrinos following the break. Thank you very much.
Επειδή θα γίνεται διαδοχική διερμηνία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν ολοκληρώνετε μία-δύο προτάσεις να σταματάτε για να μπορούμε να κάνουμε τη διερμηνία. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Σιδηρόπουλος Στέφανος, είμαι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εκτεθειρίων Δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει 12 συνδέσμους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός σύνδεσμος είναι ο ΣΕΤΕΙΔΑ, ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Εκτεθειρίων Δραστηριοτήτων, όπου προεδρεύω τα τελευταία 2 χρόνια. Επαγγελματικά ασχολούμαι με την Trekking Ελλάς. Η Trekking Ελλάς είναι μια επιχείρηση που έχει σχεδόν 40 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα και είναι παλαιότερη και μάλλον η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των εκτεθειρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, με 18 βάσεις διάσπαρτες στον τόπο μας. Ο σύνδεσμος ασχολείται με τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, που σημαίνει οτιδήποτε επιχειρηματικά συμβαίνει στον κλάδο των δραστηριοτήτων στη φύση, είτε αυτό είναι πεζοπορία, είτε είναι ποδήλατο, ράφτινγκ, θαλάσσιο καγιάκ, αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στη φύση, στην ύπαιθρο, είτε είναι στο ποτάμι, είτε στη θάλασσα, στο βουνό ή ακόμη και στον αέρα, πρόκειται από τις επιχειρήσεις του κλάδου που εκπροσωπεί ο ΣΕΤΕΙΔΑ. So good afternoon and hello on my behalf. My name is Stefanos Sidiropoulos and I am part of the European Federation for Open Air Activities. We have more than 30 member states in Greece. We are represented by SETEIDA, which is the association of companies primarily operating in the field of open air activities. I am also the president of Trekking Elafonisos. It is the major company specializing in open air activities. It has been around for 40 years now. We've got 18 headquarters all over the Greek territory. With respect to all the business aspects of anything that can be done in nature, ranging from hiking to rafting to parapenting to sea kayaking, anything that can be done on land, on out at sea or on a river, it is a business concern and activity of ours. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια μεταξύ των συνδέσμων της Ευρώπης να δημιουργηθεί μια κοινή εκπαίδευση και πιστοποίηση στους εμψυχωτές συνοδούς μας. There is currently a major effort underway throughout all our associations in the European Union, and it focuses primarily on the training and certification of all our animator slash guides. Εδώ στην Ελλάδα, ο σύνδεσμος ασχολείται συστηματικά με το, εκτός από το να δημιουργηθεί ένας νόμος που θα προστατεύει τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων και των εργαζομένων στον χώρο των υπεθύνων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για την πιστοποίηση των προσόντων αυτών. Ήδη έχει ξεκινήσει και πιστοποιούνται τα προσόντα των συνοδών στην πεζοπορία και στο ποδήλατο. So, as regards the Greek Association, systematically we have been undertaking huge efforts in two primary sectors. First of all, we are lobbying for the establishment of a law that will protect the rights of the businesses and employees and staff of all persons working in the open-air activities sector. Secondly, what we are trying to do is acquire and establish a firm framework for the certification of said people, the certification of the skills. Already we have been able to come up with a certification scheme for skills in hiking and cycling. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα στον κλάδο μας, όπως η δημιουργία κωδικού δραστηριότητας που περιγράφει ακριβώς το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
In the past 2 years, we have been able to have a number of achievements. One very important achievement that we have obtained is that finally we have acquired a code of operation that describes who we are and what we do. Συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού στο οποίο ανήκουμε, όπου ως προτεραιότητα έχουμε θέσει και οι δύο την δημιουργία μιας κοινής ασφάλισης των επιχειρήσεων του κλάδου και την δημιουργία εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. So we have been working very closely both with the Greek government and the Ministry of Tourism under the umbrella of which we function. Our top priority is to create, establish a new social insurance scheme that will look at, that will cover all people working in the field of open air activities. Also a very important concern is the educating, the training and ongoing vocational training of all people working in the field. Πολύς χρόνος έχει αφιερωθεί για να δημιουργηθεί μια ελικοδιάσωση στη χώρα, η οποία θα βοηθήσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά γενικότερα τη διάσωση στη χώρα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναφέρεται ακόμη και στα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε δρόμους. A lot of time has been dedicated in the effort to create and establish an helicopter-based rescue plan that will not just deal with businesses working in open-air activities, but also will be able to help all citizens, even intervening in the in case of road traffic accidents. Να πω δύο λόγια γενικότερα για το τι κάνουμε πέρα από το επάγγελμα, γιατί όσοι ασχολούνται με τις δραστηριότητες στη φύση, μάλλον στο μυαλό τους δεν έχουν να γίνουν πλούσιοι, αλλά να περνάνε τον χρόνο τους τον επαγγελματικό, κάνοντας κάτι που τους ευχαριστεί και το απολαμβάνουν. I would like to say a few words about what we do. It is true that all people operating out in nature do not walk into this line of work because they aspire to be rich, but rather because we want to be happy with what we do as our profession. Προσωπώντας το σύνδεσμο, θέλω να καταθέσω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα, όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου, το οποίο έχει δύο μεγάλους άξονες. As a representative of the Greek Association, I would just like to say that all businesses involved in this field have a common vision resting on two primary pillars, two axles. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με την outdoor κουλτούρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή να δημιουργηθεί παιδεία στα Ελληνόπουλα, αρχής γενομένης από τα σχολεία, από το δημοτικό, και να μοιήσουμε τα παιδιά να βγουν στη φύση, να κάνουν δραστηριότητες, να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον και άρα να το προστατεύσουν στη συνέχεια και μεγαλώνοντας κάποιοι εξ αυτών να εκπροσωπήσουν τον χώρο μας προσφέροντας υπηρεσίες στους τουρίστες, Έλληνες και αλλοδαπούς. The first axle is to enhance and enforce what we call the outdoors culture. And that means that we want to educate our children, starting from the very early ages of elementary school, for example. We want to teach, help kids come into contact with nature, help them love nature, and help them want to be part of something that protects the environment. So that when they grow up, maybe some of them will decide to work and provide their services in such a way as to increase the services provided to tourists, be it foreigners or Greek. Η δεύτερη προτεραιότητά μας έχει να κάνει με την αειφορία, είναι αυτό που ουσιαστικά εκπροσωπούμε οι επιχειρήσεις του κλάδου, δηλαδή να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες τις υπηρεσίες μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιούμαστε στη φύση και μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα,
Οπότε με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, γιατί δεν μολύνουμε. Είμαστε αυτοί που κοπηλατούν, ποδηλατούν και κάνουν δραστηριότητες χωρίς μηχανοκίνητα μέσα. Και παράλληλα πηγαίνουμε τους πελάτες μας, τους τουρίστες, τους επισκέπτες σε μικρά εστιατόρια, σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις για διαμονή και αγοράζουμε τοπικά προϊόντα και προσπαθούμε όσο γίνεται να ενισχύσουμε τους ντόπιους, είτε αγοράζοντας από αυτούς πράγματα, είτε χρησιμοποιώντας τους για τις υπηρεσίες μας, για τις μεταφορές και για όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στα τουριστικά πακέτα. So, one thing that I should also say has to do with the second priority that we have, which of course is sustainability. It is exactly what we stand for. What we're trying to do is to offer to the local communities. We want to be part of nature. So that means that by nature, we operate outside of the major urban centers, and we do not pollute in any way. We do not contribute to environmental pollutions. We are the ones who paddle, we are the ones who cycle. We have no mechanical equipment involved, and what we do is that we also try to assist the small-scale local companies, the restaurants, either by taking our tourists to places where they can sample local produce, or by buying such produce, or by asking local people to work with and for us, perhaps as guides. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε αυθεντικές εμπειρίες, πραγματικά αυθεντικές εμπειρίες, όπου ο επισκέπτης θα βρεθεί σε σημεία που δεν θα μπορούσε εύκολα να πάει μέσα από τα κανάλια που προσφέρει ο μαζικός τουρισμός. Βοηθούμε την τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί. Βοηθούμε ακόμα και ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να φύγουν από τα αστικά κέντρα, να δημιουργηθεί η λεγόμενη αποκέντρωση και να πάνε να ζήσουν στην επαρχία ή και σε μικρά νησιά. Και ο συνδυασμός των δύο αυτών αξώνων θέλουμε να οδηγήσει στην δημιουργία ενός μπραντ όπου η Ελλάδα θα είναι ένας, αν όχι παγκόσμιος, ένας ευρωπαϊκός προορισμός για υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. So what we are offering is the authentic experience, a truly authentic, genuine experience. And this is due also to the fact that we reach places that are way off the outside the main routes. So we reach sites that are not reached by mass tourism. And we also look at helping the local communities. We want to help them develop. And we also try to help decentralization, meaning that we try to convince people to move to rural areas, to insular areas. And in doing all this, what we're trying to do is to establish a brand, the brand of Greece as a European tourist destination that is beyond what is mainstreamed and mass tourism. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχετε 4 λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την τιμή που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στο συμπόσιο σας. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στις εργασίες. Είμαι στη διάθεσή σας φυσικά, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα. So thank you very much for allowing me this time. Thank you for the honor of inviting me to participate in your symposium. I would like to wish you all the best for the works of your symposium and for your efforts from now on. And of course, I am at your disposal if there are any questions. Thanks a lot. I believe that it is just a starting point to try to work together. And through our Vice President Maria Ronis, I believe that we need to have a plan for this year, next year also, what is the main point they could work together and to put in place in Elafonisos. Thanks a lot. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί με τη Μαρία Ρόνη θα πρέπει να σκεφτούμε ήδη από φέτος ή ακόμα και για την επόμενη χρονιά με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και στο νησί. Και πάλι ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Thank you. Thank you very much. Right to have the prosciutto now.
Hello, yes. We would just to have a quick lunch. That means that our chef, Monsieur Jean-Pierre, is coming because tonight we have, and everybody is invited, also you, we have a special Mexican dinner tonight. But now we have some Italian food. They are just preparing. We just relax outside. In 10 minutes we could have some lunch. Some, what you call here, it is colazione. 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 Ευχαριστώ πολύ.